Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πότε βγήκε ο Μάνος, ρε? Μας έχει τρελάνει αυτός ο Σκοτίνας. Μάνος. Ναι. Τώρα να δεις κάτι οι Αργιανοί χθες το βράδυ. Τι έκαναν οι Αργιανοί? Πήγα εκεί στην δυτική Θεσσαλονίκη να βρω έναν πελάτη, φίλο. Στην Άγρια Δύση. Στην Άγρια Δύση, ναι, να πούμε. Για πες Κωστή. Έρχεται ένας κακομούτσονος, να πούμε. Εντάξει, Άγρια Δύση. Καθόμουν να λέω. Ναι, ναι. Όχι, λέω, παοξή μα την έπεσε. Τι θα ήθελε η Δύση? Αργιανός ήταν. Α, ναι. Ναι. Και. Λέει, πες εκείνο τον κουμπάρο σου, λέει, το σκοτεινάκι. Ο Σκοτίνας, ναι. Πες, κάντε μια ερώτηση, λέει. Ναι, ναι, για κάτι. Αυτό ο center back που πήρε ο Άρης, λέει, είναι καλύτερο ή χειρότερο από το Χατζερίδη, ρε, πες. Θέλω να το ρωτήσω, να πούμε. Κοίταξε, ανάλογα με τα κυβικά πληρώνουν ο καθένας και οι δύο πλήρωσαν τζάμπα, νομίζω. Τι πλήρωσαν τζάμπα? Και οι δύο, δηλαδή, έδωσαν λεφτά, φανφάρα, ιστορία, όνομα και δεν συμμαζεύεται. Πληρώνουν το όνομα, να ξέρεις, και το βιογραφικό. Ένα του λέω είναι σίγουρο. Ναι. Ότι ο ένας θα πληρωθεί σίγουρα. Για τον άλλον λέω δεν ξέρω. Άντε πάλι, άντε πάλι. Ακόμα δεν είσαι πυροβολά στον κόσμο. Ωραία, παιδί μου, του λέω. Μπορεί να είναι μάπα ο Χατζερίδη, λέω, εγώ στο λέω είναι μάπα το καρπούζι, τους φορτώσανε το κοντό να πούμε σαβούρα. Αφού το ήθελε. Ο άλλος, λέω, αργός, αυτός ψηλός, αυτός δεν ξέρω, λέω, τι θα βγει. Δεν ξέρω. Ένα λέω ξέρω. Ότι ο Χατζερίδης θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί ο Χατζερίδης. Για τον άλλον λέω δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Μπορεί. Εντάξει, ο Άρης έβαλε βάθος για το Μαυράι, τα είπαμε. Έβαλε βάθος ο Ρώσε του. Αυτό έκανε και πλήρωσε το βιογραφικό του συγκεκριμένου Αλβανού, το οποίο είναι καλό, έτσι, για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ναι. Έχει παίξει Bundesliga. Μετά είναι και ένα άλλο. Ναι. Σκαϊμίτι ένας άλλος μετά. Κι άλλος, στη Δύση. Σκαϊμίτι. Για πες στη Δύση. Αυτός δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Τι μιλούσε? Αλβανικά. Εντάξει. Λέω τι έγινε, φαίνεται. Φέντο εξπέσιο. Τώρα λέει, εμείς λέει πάμε, λέει, Χαριλάου. Χαριλάου πάμε. Είχαμε το Κάτσε, λέει. Τώρα έχουμε δύο, λέει. Τώρα έχουμε και Μπάσα και Μαυράι. Ναι, θα κάνει, λέει, τώρα ο Καρυπίδης ένα. Μια πώς κάνανε παιδική κερκίδα. Ναι. Θα κάνει αλβανική κερκίδα. Έλα ρε σκύλε. Ναι. Να τα πώς θα σκέφτεται. Θα κάνει αλβανική κερκίδα. Γιατί όχι, εντάξει, και οι δύο είναι διεθνείς και οι δύο είναι καλοί πελάτες. Οι Αλβανοί είναι καλοί πελάτες. Οι καλύτεροι είναι. Είναι καλοί πελάτες. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και δούλεψαν, αν μη τι άλλο, έτσι δεν καθόντουσαν. Και πληρώνουν. Ναι.
Ενώ εχθές εκεί κοντά στο Κορδελιό. Τι πάλι, δεν! Πάλι ληστεία. Πάλι ληστεία. Καλά, ρε φίλα, μα πας στο Κορδελιό, τι θες να βρεις, ρε φίλα. Πήγανε, λέει, με κάτι καραμπίνες εκεί στο Καλοχώρι. Τι καραμπίνες, κανονικές ένα αμάξι. Κλέψανε ένα αμάξι, ένα Nissan Sunny από ένα παππού, να πούμε κάτι εκεί πέρα από δυτικά. Πήγανε σε μια έτσι, εταιρεία με μια καραμπίνα και πλακώσαν εκεί τους. Τι έκανες σε αγόρι μου εκεί στην Άγρια Δύση χθες από για πέτρο. Εγώ... Τι πήγες να πάρεις αύρα να μυρίσεις. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω πελάτες στο Europe One. Εντάξει, εντάξει, ναι, okay. Πήγες να μαζέψεις. Καταρχήν ναι. Είμαι γραμματέας του εαυτού μου. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον είμαι διαφημιστής της εταιρείας σου. Της εταιρείας εγώ. Ναι. Εγώ πάω, εγώ εισπράττω, εγώ ναι. Κόβω τιμολόγια. Είσαι δηλαδή εγώ διαπραγματεύω. Ο Θανάσης Βέγκος, κάνεις 10 δουλειές ταυτόχρονα. Ναι, έτσι. Είσαι γραμματέας. Τι κάνω, λέω, παίρνω τα λεφτά. Πληρώνει τον εαυτό σου, δίνεις ένσημα κανονικά. Πληρώνω τον εαυτό μου, πληρώνω ναι. Το κανάλι μου. Το κανάλι σου. Πληρώνω το κανάλι μου, ναι. Το ποσοστό που του. Γιατί εγώ νοικιάζω την ώρα. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν ένα έξυπνο και μου πει, λέω αυτό που λέω, ξέρω εγώ, σου νοικιάζω την ώρα 500 ευρώ. Το μήνα, 700 ευρώ. Το μήνα, χίλια θα του πω. Χίλια θα πω. Αλλά άσε εμένα να πάρω τις διαφημίσεις. Ναι, σωστός, ναι. Σωστός. Άσε εμένα. Πάμε να πούμε ναι. Λίγες καλημέρες, γιατί πήγες φορτσάτος. Είσαι γραμματέας σίγουρα, ε. Είμαι γραμματέας του εαυτού μου. Εμπρός. Μάλιστα, το γραφείο του κυρίου Διευθυντού. Η ιδιαίτερα γραμματεύς του. Νάτος. Αυτός ή αυτή είσαι, ταυτόχρονα, είσαι δύο σε ένα. Το βράδυ. Ναι, το βράδυ είσαι. Πάω στο ζάπινγκ εκεί στον Πίλια. Ναι, τι κάνεις. Το μπράβο του εαυτού σου. Α, γίνεσαι και μπράβο σου. Και μπράβο του εαυτού σου. Αυτό λέω. Δηλαδή... Δεν είναι ένας, κυρίες και κύριοι, είναι πολλοί. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλος είναι πάρα πολύ. Ναι. Άμα είναι να πληρώνεις φουσκωτό. Ναι. Σαν τον Καλαϊτζίδη που τώρα ναι. Το εσύ έχεις ναι. Και τον εαυτό σου μπράβο. Κάνω, ναι. Γραμματέας το πρωί, γραμματέας, το βράδυ μπράβος. Του γραμματέας του εαυτού μου μπράβος του εαυτού μου. Πού σου να μη σε ματιά. Οδηγός του εαυτού. Πού σου να μη σε τι. Ναι. Εγώ δεν έχω κουμπαράκια αγόρια μου. Το πάπυρο. Το Ίκα. Ναι. Και το δηλαδή, αν με πιάσει και θα πει. Κάτσε ρε φίλε, εσύ κάνεις 8 δουλειές. Κάνεις το γραμματέα. Κάνεις το. Φίλε, φίλε, αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Αλλά πραγματικά ισχύει γιατί είσαι πολυπράγμονα. Αυτή κάνω, είναι η πραγματικότητα. Γενικά στη ζωή μου κάνω και στη ναι. Δουλειά μου το θηρίο δαμαστή. Α, έχω... είσαι και τσίρκο. Έχω τον κόκκινο εδώ. Σταμάτα ρε Θεό. Θηρίο δαμαστή. Σταμάτα βρε δηλαδή, πρωί-πρωί. Θα στηθεί κανένα τσίρκο σε κάποια στιγμή. Και θηρίο δαμαστή. Θα στηθεί κανένα τσίρκο ναι, ναι. Και θα έχουμε ανταγωνισμό δηλαδή. Ποιο θα υποθάλτει τα περισσότερα τέρατα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά πρωί-πρωί. Έλα καλημέρα λέμε. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν. Και θηρίο δαμαστή. Τι άλλο είσαι ρε Κωστή τώρα που γυρίζει. Είσαι μπράβο στο βράδυ σίγουρα γιατί του εαυτού σου. Μου, ναι. Γραμματέας το πρωί, ναι. Θηροδαμαστής το μεσημέρι. Ναι. Τι άλλο κάνεις εσύ. Οδηγός. Εντάξει, οδηγός σίγουρα. Ναι, δεν έχεις σοφέρ. Έχω σοφέρ. Δεν ναι, είσαι ο ίδιος. Πρώτη, Δευτέρα, 10 ευρώ τη μέρα βενζίνη. Τράβα εδώ πάνε εκεί. 10 ευρώ να υποθέσω βάζε, φουλάρις. 10. Να γιατί μείνεις... μπορεί το βράδυ κανένα γύφτος να στο κλέψει το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρει και 60 ευρώ βενζίνη ο γύφτος. Προνοήσαμε, προνοήσαμε δηλαδή, αυτά τα θέματα. Αν ναι. Σκεφτόταν όλοι οι Έλληνες σαν και εμένα, η οικονομία της Ελλάδος θα ήταν πολύ καλύτερη ναι. Κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Ναι. Και να έκανε 10 επαγγέλματα όπως κάνεις εσύ, γιατί είσαι ασταμάτητος από το πρωί από τις 6.30 μέχρι τις 12 το βράδυ. Όχι 6.30, 7 ξύρι πράγμα. Παιδιά, μακραίνετε ναι. Πολύ. Σαλιαρίζετε. Πάμε να πούμε καλημέρες, δώσε! Πού θα δώσει μια πρώτη καλημέρα, γιατί σου έχω ένα πολύ ωραίο θέμα για το ξεκίνημα, έτσι χαλαρό. Στο ζάπινγκ, στο φίλο μου τον Πίλια, το νέο ιδιοκτήτη. Ο Πίλια. Ο Πίλια είναι ο νέο ιδιοκτήτη. Να πάμε το πούμε μια καλημέρα, φάμε ένα πιτσόνι εκεί στο ζάπινγκ. Ναι. Μετά, μια που μα έλειψε η πίτσα από χθε το βράδυ. Αφού θα φάμε κανένα πιτσόνι με τον έμφυα να πούμε. Μη βρε αγόρι. Ένα πιτσόνι, ναι. Μη βρε αγόρι με πρωί-πρωί. Θα τα ακούει ο Τζαπαύλο και θα με λέει. Γιατί έβρισε. Έλα, τι έβρισε. Πώς τη λένε, η λογίστρια. Η λογίστρια. Ναι. Έλα, εντάξει, πρωί είναι. Πρωί είναι, εντάξει, τώρα πιτσόνι, σιγά μου, τι είπαμε. Πιτσόνι. Πιτσόνι, λοιπόν. Να, μάλλον πιτσόνι. Έρχεται ο έμφυα. Έρχεται ο έμφυα τώρα να μας έχει χτυπήσει το παράθυρο. Κάνει τα χνότα έτσι στο τζάμι. Χα και γράφει έμφυα. Δεν γράφει love, δεν βγάζει καρδούλα. Το κράτος όταν είναι να σε κάνει έρωτα. Ναι, ναι. Το κράτος όταν είναι να σε κάνει. Καλά, όλο τον χρόνο μας κάνει. Λειτουργεί. Ναι. Όταν είναι το κράτος. Να δώσει. Να το κάνει έρωτα. Να ανταποδώσει την. Κατά κάποιο τρόπο την υπηρεσία του. Ναι, γιατί το πληρώνει, ρε παιδί μου. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αυτό που λένε το κράτος δεν λειτουργεί. Ναι, ναι. Είναι ανόητη. Εγώ έχω τσεκάρει δηλαδή 5-6 κομμάτια. Λειτουργεί μόνο το πανσιβέριο. Το κράτος λειτουργεί πάρα πολύ καλά όταν είναι να σου κάνει έρωτα. Ναι. Όταν είναι να ανταποδώσει, δηλαδή στην παιδεία. Σου κάνει έρωτα, ρε παιδί μου, και εσύ πρέπει να πάρει και κάτι. Δεν θα πάρει κάτι. Δεν λειτουργεί. Πάρει μια απόδειξη, ένα χαρτί. Δεν άρα, το παίρνει. Άρα ο Τσίπρας που θα έρθει εδώ, το κράτος λειτουργεί. Τι θα έρθει εδώ, λειτουργεί προς όφελό του. Ναι. Όχι προς όφελο το δικό σου. Ο κόσμος ξυπνάει πάντως τώρα, μια που το σοβαρεύει. Ξυπνάει ο κόσμος. Ο κόσμος με 2 εκατοστάρικα το μήνα. Βρε, ξυπνάει ο κόσμος. Άκουτε, αλλά μ' αρθεί ο Τσίπρας και
του πει το συνταξιούχο. Δεν του λέει όμως. Κάτσε, μπορεί να του πει. Ρε. Α, του πει στο 100. Να πει και ένα ξέπει, να του πει άκουδο ρε. Όπως είπε του παοξίδες, θα φτιάξω το γήπεδο άκουδο, τώρα. Στο 200. Άκουδο ρε λιγούρι, να το πει 600 παίρνει. Ναι. 800 σου δώσω εγώ. 800 λιγούρι. 800 ρε λιγούρι. Αμέσως θα τα ξεχάσει όλα λες. Ξέρεις πόσα τα 100 θα πάρει πάνω. Ναι, αλλά ξέρεις το θέμα. Ότι δεν του πιστεύουν πλέον. Θα δει ότι δεν του πιστεύουν. Ναι, αλλά. Θε είδε τον γκάλο του Μπούζου. Το 80% λέει δεν πιστεύω τον Τσίπρα και τον Πάοκ. Ορίστε να πήραμε ένα δείγμα. Ρώτησε τον πιστεύετε ο Τζόρτζιο. Αν σηκώσει μια πέτρα, Μπούζο θα βρει από κάτω. Ο Μπούζο ναι, όμω δεν ναι. ξέρει. Τι δεν ξέρει. Ότι δεν πιστεύουμε στον Τζίπρα. Ναι. Δεν πιστεύει κανεί στον Τζίπρα. Αλλά σε κανένα πολιτικό αλλά δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει και στο Μητσοτάκη. Εννοείται. Κατάλαβες. Ούτε στον Κούλη, ούτε στον Τζίπρα. Γιατί ούτε στον Παπαρίγα. Γιατί ούτε... ο Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό είναι ένα αργόστροφο κτλ. Κοχλία. Κοχλία. Ναι. Έχει δίπλα του και ανέραστου και άνευρου συνεργάτε. Σωστά. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι άνευροι, οι ανέραστοι και οι υποτονικοί, να πούμε, mm-hmm. θα έπρεπε να έχουν πάρει 50 πόντους απάνω. Αλλά είναι άνευροι, ανέραστοι, αντιεπικοινωνιακοί και μονότονοι. Θέλεις ναι. να απολαμβάνεις την ομαδάρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, Κωστή μου. Εγώ ομαδάρα δεν έχω. Ναι, αλλά είσαι κάτοικος γης και παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Βλέπω όλες τις ομάδες. Άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Ανακαλύψε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, την WIT Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Διότι με την WIT Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sport. Δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και όλες τις άλλες ομάδες εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες, όλα αυτά στην WIT Vision. Λοιπόν, μάθαμε και τα εργασιακά. Έχουμε αναρτήσει σήμερα μια φωτογραφία, μια κορασίδα και ένα σκυλάκι. Γιατί σκέφτομαι να πάρω σκυλάκι και θέλω την άποψη του κόσμου. Τρία εκατοστάρικα. Τρία εκατοσταρικάκια. Ναι. Τι ράτσα σκέφτομαι, ρε παιδί. Μαρτεζάκι, να πάρω ένα γιορξά, να πάρω ένα κανισάκι. Κοίταξε. Ναι. Έχεις εχθρούς. Όπως όλοι, κάποιοι δεν με γουστάρουν. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ναι. Θα σε βάραγε στον δρόμο κανένα. Όχι, δεν με βαράει κανένα. Πάρε κανισάκι. Να πάρω κανισάκι. Ναι. Αν έχεις εχθρούς ναι. και φοβάσαι, χρωστάς. Όχι, δεν έχω τέτοια καθόλου. Ναι, παίρνεις ένα σκύλο. Α, ένα δυνατό. Όχι, όχι, ένα μικρό θέλω. Μικρό, ρε, μικρό. Ένα... Υπάρχει ναι. ραδιοφωνικό παραγωγό ναι. που δεν κάνει βήμα χωρίς το σκύλο. Α, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν σου έχω... λέει δε, ναι. θα να ορμήξουν. Όχι, ένα μικρό. Μα μέσα στο σπίτι, να κάνει λίγο παρέα. Ναι. Να μαρτεζάκι, κανισάκι κτλ. Λοιπόν, τα μηνύματα στην πορεία. Θέλω να πιάσουμε λίγο μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον και μιλάμε για ποδόσφαιρο πάντοτε. Χθες το βράδυ έγινε ένα παιχνίδι φιλικό Σλοβακία. Δανία στην Τρνάβα, στην αγαπημένη μας Τσεχία. Ναι. Έτσι. Σλοβακία. Σλοβακία. Οι Δανείοι το είχαν ξεκαθαρίσει. Εμείς μάγκες δεν κατεβάζουμε κανονική ομάδα. Η UEFA φωνάζει, θα σας τιμωρήσει, θα σας κάνουμε. Γιατί να τον τιμωρήσει, δηλαδή. Ναι, γιατί προσβάλλει το, γιατί το προσβάλλει. Παιχνίδι. Οι άλλοι δεν είναι παίκτες, δηλαδή. Όχι, θα δεν είναι παίκτες. Διότι, άκου τώρα, η ενδεκάδα των Δανών. Ο Κέμπελ είναι οικοδόμος. Ο τερματοφύλακας ήταν οικοδόμος. Ο Λάρσεν ήταν σύμβουλος πωλήσεων. Ο Βόλεσεν μαθητής. Ο Μπόμελουντ Μαραγκός, ο Γιώργεσον δεσμοφύλακας. Παίξανε. Τώρα θα σου πω, παίξανε. Ποιος... Ο Μπάνης σύμβουλος, ποιος... ο Σκράρερ μαθητής λυκείου, ο Γιώχασον είναι YouTuber. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Αυτοί ήταν μερικοί παίκτες που έπαιξαν χθες στη Δανία, YouTuber, Μαραγκής, Κασάπης. Τι κάνανε. Έχασαν 3-0. Ωραία. Καλά το πήγαν το γράμμα. Ναι. 3-0. Γιατί οι Δανείοι κατεβάσαν αυτούς, για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφωνούμε με αυτή την όλη ιδέα του Nation League και με αυτά την αυτό ιστορία. Αυτό είναι μια μιλική. Αντίδραση, κύριε. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά θα μπορεί να χάσουν το Μουντιάλ και το Γιούρο. Είπαμε, θα σας τιμωρήσουμε εμείς. Δεν θέλουμε τέτοια τι πράγματα. Έγινε, οι Δανείοι έχουν ναι. μια κουλτούρα διαφορετική, μια ευρωπαϊκή κουλτούρα. Έκαναν και... απεργία νούμερα συμμετέχουν στα παιχνίδια του Nation League. Αυτό είναι το. Έτσι γουστάρουμε. Μπράβο, ναι. καλά κάνουν. Και η Ομοσπονδία Δανίας επιστράτευσε, βρήκε αθλητές τέλος πάντων ναι. και κατέβασε αυτούς. Τον Χασάπη, τον οικοδόμο, τον YouTuber, τον μαθητή του. Εμείς έχουμε οικοδόμο. Και εμείς έχουμε οικοδόμο, αλλά δες πως θα παστελώνει τα κολλάκια του, έτσι. Δηλαδή, ναι. οι παίκτες που παίζουν εδώ, ναι. στην Ελλάδα. Ναι. Δεν κάνουν άλλες δουλειές. Δεν κάνουν, όχι. Δεν κάνουν τουλάχιστον Super League δεν κάνουν. Δεν κάνουν από φούτβολ και κάτω μπορεί να κάνουν. Προπονητές δεν κάνουν άλλες δουλειές. Ποδοσφαιριστές δεν κάνουν. Από φούτβολ και κάτω κάνουν. Ναι. Super League δεν νομίζω. Παίρνουν αρκετά καλά χρήματα για να ζήσουν τουλάχιστον οικογένειά. Δηλαδή κάτω από 30.000 το χρόνο δεν πρέπει να παίρνει κανένας στη Super League. Έτσι. Σου λέω τώρα και να με 30.000 το χρόνο τη βγάζει δηλαδή. Δεν τη βγάζει με 30.000. Άμα βγάζει και γυναίκα, αλλά 10-15, 45. Αν περιμένει να βγάλει γυναίκα, έχει και άσε ρε φίλε. Ναι. Τώρα. Εδώ ναι. λέμε το άλλο τι παίρνει. Ο παίκτη. 30.000 το μήνου. Πάλι τη βγάζει. Με 30.000 το χρόνο.
χρόνο. Ούτε πηδάς ούτε την. Δεν θα πηδάς. Την ταμεία του Μασούτη. Του Μασούτη. 30.000. Εδώ μιλάμε για παίκτη, εδώ μιλάμε για ποδοσφαιριστή, εδώ μιλάμε ότι. Σου είπα, 30.000 πρέπει να είναι το πιο φθηνό, πιο μικρό σημείο. Τον άνθρωπο, ρε, τον άνθρωπο, ρε. Τι 30.000. 30.000 καρκοστή. 30.000, ρε, φίλε, εδώ. Άλλοι ζουν με 12, 15, βγάζουν 8 και 8, 16. Δεν παίζουν μπάλα αυτοί. Αυτοί κάνουν άλλε δουλειέ. Ναι, αλλά θέλουν να πω ότι ζουν, ρε, παιδί μου, είναι άλλοι. Δηλαδή, πες τα επαγγέλματα. Τραγουδιστή, ηθοποιό, ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, πες μου μερικά άλλα. Ηθοποιός, τραγουδιστής, γιατρός, δικηγόρος. Δηλαδή τώρα βγαίνει μία με έναν γιατρό. Σύμβουλος, εταιρεία. Λέει, ρε παιδί μου. Μαρκετίστας, διαφημιστής. Διαφημιστής, τι διαφημιστής. Ναι, αλλά μα είσαι διαφημιστής σε μεγάλη εταιρεία, σε μεγάλη επιχείρηση. Δεν τις βλέπω εγώ πέρα. Μη με κάνει κανείς το στοματάκι. Ναι, με διαφημίστες δεν τα πάμε καλά. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Πολλά. Λέει η άλλη στη μάνα της, βγαίνω, λέει, με ένα γιατρό. Βγαίνω. Μόνο που είναι γιατρός, είναι τίτλος τιμής. Ηρεμή η μάνα. Λέει η μάνα στο γειτονιά, η κόρη μου βγαίνει με τον γιατρό. Ναι. Τι γιατρός είναι, στο ΑΧΕΠΑ είναι, παίρνει 750 ευρώ. Ωχ, να, εδώ είχαμε εγώ το θέμα τώρα. Τι να σε κάνω τέτοιο γιατρό. Δεν το θέλουμε αυτό, ανοίγεις, το γιατρό από το ΑΧΕΠΑ. Ανοίγει κάμια σπλήνα, ανοίγει κάνα έντονο. Αλλά ο τίτλος είναι τίτλος. Βγάζει κάνα καρούμπαλο από κάνα σηκώτη μέσα. Τι να σε κάνω τέτοιο γιατρό. Δεν το θες αυτό το γιατρό. Τι να το κάνω αυτό το γιατρό. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πήρε, λέει, είναι, λέει, ηθοποιός. Ναι. Μάλιστα. Πού παίζει, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα, τι κάνει, τον κομπάρσο, ξέρω εγώ, σηκώνει ένα τραπέζι. Πόσα παίρνει, παίρνει 20 ευρώ. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Τι ηθοποιός. Τι να σε κάνω. Σε ορισμένα επαγγέλματα. Σε παρακαλώ. Κρατά τον τίτλο. Τι τίτλο, ρε. Κρατά τον τίτλο, αλλά από παγιόκο μηδέν. Άμα έρθει ο λογαριασμό, ρε, δεν πάρα πίσω ότι έχω τίτλο. Λεφτά δεν έχω. Τι τίτλο να πούμε. Πάμε μια γρηγοράδα. Πάμε μια γρηγοράδα. Έλα να ξυπνήσουμε λίγο, έλα να το δούμε. Για πάμε. Πρίγιο γκολ. Πρίγιο γκολ. Έκανε δηλώσει στη Σερβία. Κολώνα τη ΔΕΗ. Πλέον, έτσι. Πλέον, ναι. Μέχρι πριν τι ήταν, τι κολώνα, να ξέρουμε. Κοίταξε. Στο τελικό κυπέλλο, ας πούμε, τον είδα και τον Γκούσταλα. Ναι. Και πήρε παίκτες πάνω. Παλίκαρος. Και θα κάνει μεγάλη προσπάθεια για έναν βασικό έτσι όπως το πάει. Έτσι και πάρει εκείνος ο Καρέλης. Ο Καρέλης, μάλλον πιο περιφερειακά. Ο Απκομ. Ναι. Αν δεν έχει τη μέση, ξέρω εγώ. Δεν την έχει. Το Ι5, το σπόνδυλο να πούμε. Το σπόνδυλο δυνατό. Τα βρή είναι, δεν ξέρω. Ναι. Πιο καλό τον βλέπω. Πιο καλό τον και πιο έτσι θεαματικό τον βλέπω. Και στη μάπα τη δικιά μας και στη φάτσα τη δικιά μας και στα μάτια τα δικά μας. Έχει πιο αθλητικά προσόντα, λες. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έχει κάτι. Εντάξει. Που έχει ο Πρίγιοβιτς. Το κεφάλι δεν έχει. Μυαλό. Έχει μεγάλο μυαλό συγκεκριμένο. Κάθεται ο ατάκα, κάθε του λέξη ξεζουμίζεται και έρχεται μετά στο στοματάκι του. Είναι πολύ σοβαρό. Κάντο συγγραφέα τότε. Το κάνω και συγγραφέα. Αν είναι γράψετε κανένα βιβλίο. Θα γράψω και βιβλίο. Ο Μπάουκ και ξέρω. Το πρωτάθλημα του Μπάουκ μετά από 33 χρόνια με πρώτο σκόρ τον Πρίγιοβιτς. Θα το γράψω. Εντάξει. Θα το γράψω γιατί γι' αυτό έμεινε εδώ. Εγώ έτσι όπως βλέπω τον άλλον, λέω ότι θα γίνει μάχη και ότι θα μοιραστούν τις εντεκάδες κτλ. Λέω εγώ τώρα. Μαυράει. Μαυράει. Ο πονοκέφαλος του. Πώς το δικό του Χατζερίδη. Μαστούρ. Λάθος ομάδα. Κόκα. Τι κόκα. Λάθος ομάδα. Κόκα του Ολυμπιακού. Έχουμε τριπλέτα μαγική. Δηλαδή, φαντάζομαι να έχει το Μαυράι με Μαστούρ και Κόκα μαζί μια τριπλέτα μέσα στην ομάδα. Τι έχει να γίνει. Κόκα, ε. Ναι. Πόσα του δίνω Μαρινάκη στον χρόνο. Το ξέρω όπως θα το δει. Κόκα το λένε. Κόκα το λένε. Και πόσα του δίνω Μαρινάκη στον χρόνο. Δεν ξέρω, Κωστή. Πρέπει να μάθει το πόσο. Θα το μάθουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε γήπεδο Τούμπα. Δεν θα το δει ποτέ καινούριο. Σήμερα έχει γιορτή. Γιορτάζει. Σαν σήμερα είχαμε τα γένεια του 1959. Γι' αυτό το έβαλα στο κόλπο. Είναι σημαδιακή ημέρα. Έχει φωτογραφία, ναι. Στο σπίτι μου έχω φωτογραφία. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου δεν έπαιξε σε εκείνο το μάτς. Ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά. Α, ήταν το 59 παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν. 58, από το 58. Από το 58. Άρα στα εγγένεια της Τούμπας. Στα εγγένεια δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Ήταν στο ναυτικό. Α, ναι. Μαζί με την Αλίκη. Αλλά, ναι. Αλλά ήταν στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που έγινε το πρωτάθλημα στην Τούμπα με τον Μέγα Αλέξανδρο Κατερίνη. Πόσο φάγανε οι Μέγα Αλέξανδρο. 3-2. Τους καθαρίσαμε εμείς, ε. Ναι. Την πατρίδα μου. 3-2. Άρα έχει παίξει στο πρώτο παιχνίδι με στην Τούμπα. Και τώρα μια που είπαμε Τούμπα, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε, η γεροτούμπα είναι Τούμπα, είναι σημείο αναφορά, είναι ναό για πολλού. Αλέξανδρε, Μεγάλε Αλεξάνδρε, μεγάλε και τράνε. Έβαλε 8 στο Μακεδονικό. 8! Μόνο στο Μακεδονικό 8, σε κανένα άλλο δεν έβαλε ο Μεγάλε Αλεξάνδρο. Κι άλλα 4 στον Άρη. Με αυτά θέλω να ακούω, ρε φίλε. Αυτά θέλω να ακούω. Μόνο το Μακεδονικό θα βγει ο Τζαπαύλο από πάνω και θα κράζει. Μην βρείτε σαβουέ εσεί στο ραδιόφωνο. Θα το κάνετε αυτό, ναι. Λοιπόν, πε μου τώρα μια που είμαστε στην Τούμπα. Τι γλύψιμο χθε τον Ανδρώνη. Ποιο?
Κέρδισε μια ομάδα φιλικό. 3-2 τον Αιγινιακό. Ναι. Χαμός. Και άρχισαν να γλύφουν εδώ και είναι έτοιμη η ομάδα και αυτό είναι. Στρωμένη, καλοδουλεμένη. Ελβετικό ρολόι. Πω σαν τα. Γλίστρισαν το πρωί εδώ, έπεσε τα παίδια μου, χτύπησα. Κλέιτον! Που έπαιρνε χθες και σε έκανε μανουριές. Εγώ τα ακούω όλα, μην νομίζεις. Έκανε ρόμπα τον Ηρακλή. Τον έκανε. Ρόμπα ξεκούμπο. Γιατί ρε Κωστή μου. Γιατί τους λέει δεν έχει προκαταβολή. Άσε τώρα τι έλεγε. Καλά, τι προκαταβολή θέλει. Η Αλατζά κάνει πολύ ωραία δουλειά. Σούπερ, τούρμπο είναι. Όπως και να το δεις το θέμα. Βγάζει τα κόπρανα από τον ποδοσφαιριστή και τον συνεντευξιαζόμενο. Πανεύκολα. Ο Μπούζας γελάει μετά. Λίγα λόγια για τον Τζόρτζιο. Τραβάει μεγάλο λούκι η Αλατζά. Ουσιαστικά του τραβάει, του λέει: πες το κάτω, να πει έχει και τη γυναική, α πούμε. Έχει, τι να κάνει. Την ξέρουν και την εμφανισιακά και γονατίζουν. Λέει ο Κλέιτον, ρε παιδί μου, με ευγενικό τρόπο. Εντάξει, θα δούμε. Και τα... Λέει παλιά ο Ηρακλής ήταν, λέει πλήρωνε, έκανε και τα λοιπά. Δηλαδή σε, λέει, σε πάει από μονοπάτια. Παλιά ρε Κλέιτον και εσύ σου παιχταρά τώρα σε 36 ρε γόρι μου, τι να κάνουμε. Ναι, σαν να λέει δηλαδή τον Μυροφορίδη τον είδε και τα λοιπά. Αλλά ο Μυροφορίδης όταν ερχόταν ο Τσιγαράς και ο Εφημεριδάς στο περίπτερο που είχε στην Κοζάνη να πούμε. Του πλήρωνε να πούμε. Ο Κλέιτον. Λέει, θα. Παιχτικά κλαίει το 36, σου λέει κάτι. 35 στα 36. Αν παίζει ο Γιάγια Τουρέ. Ναι. Αν παίζει ο Χατζερίδη. Χατζερίδη είναι νέο, μην του βάζει αυτήν. Είναι νέο, αλλά μοιάζει με γέρο. Α, τον παίζει... πήρε αυτόν, τον έβαλε 10 γενιές. Αν παίζει ο άλλο από τη Σκοτίνα με το κεφάλι, ο ζαβουνοκέφαλο ο Παπαδόπουλο. Τραυματίσει, για αυτόν τον γονάτισε. Τον πέθανε. Για τον κάνω. Τον τελείωσε. 6 μήνυ ρίξε χιαστού. Τον γονάτισε. Πάρτε το στον Πάοκ. Είναι Πάοξάκι. Βγάλτε το και πρωτοσέλιδο, πάτε και στο αεροδρόμιο να τον πάρετε, ναι. Πάμε και στον Τάτο, ο οποίος θες βγήκε εδώ πέρα. Τάτος. Είσαι 35 τώρα. Είμαι 40, είμαι. 29 είμαι. Α, είσαι 29. Πώς είχα την εντύπωση ότι είσαι λίγο πιο μεγάλο. Δεν έφαγες τον Άτο. Συγγνώμη, ρε φίλε μου. Τάτος, τον είχα εδώ πέρα τον Τάτο. Έχει άδικο η κοπέλα. Δεν έχει άδικο γιατί δηλαδή, φαίνεται σαν γερόλικος φαίνεται. Σαν παλέμαχος ο Τάτος. Πες ότι πάει ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης με το Ίμπιζα. Πού πήγε? Πάει βόλτα με τον Τάτο. Ναι. Και κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, στην Κρίνη να κάσερ στα μάτια. Φτιάξει ιστορία, ναι. Πάει να φάνε ψάρια. Ναι. Ο Γρηγοριάδης. Το Τάτος. Με τον Τάτο. Ναι, ωραίο ντουέτο. Ναι. Τάτος Γρηγοριάδης. Και... τι θα πάρουν οι κύριοι, ναι. Θα έρθει η κοπέλα. Θα έρθει, έρχομαι εγώ. Ναι. Η κοπέλα το έρχομαι. Τι θα πάρουν οι κύριοι, εσύ ο Τάτος. Ναι. Ναι. Άμα είναι έρθει στο Τσίπουρο, ναι. Θα ρωτήσει χωρίς γλυκάνισο. Ναι. Γιατί χωρίς γλυκάνισο. Μα έχουν ζάχαρο. Και οι δύο μαζί. Έμα είναι 60 χρονών ο ένας. Ο ένας 60. Και ο άλλος μοιάζει με 70. Έλα ρε. Ποιος Τάτος, ρε φίλε. Ο Τάτος γεννήθηκε γέρος, ρε φίλε. Σοβαρά. Μα είναι μούρη 29χρονο αυτή. Μα αυτός μοιάζει με 55 χρονών. Πλάκα κάνεις. Δηλαδή αν πάει ο Τάτος με επίσκεψη σε ένα γεροκομείο. Να δει τον παππού του, τη γιαγιά του κτλ. Θα τον κρατήσουν μέσα. Και κάτσε έξω στο παγκάκι, θα τον πούνε εσύ γιατί βγήκες έξω. Όπως εγώ. Ναι. Είχα μια η γιαγιά μου, η Παρασκευούλα, είχε μια αδελφή. Αυτή που μιλούσε πολύ και τη έχει πιάσει η Παρασκευούλα. Όχι. Όχι, άλλη είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είχε πεθάνει η κόρη της. Ναι. Και είχε πάθει τα μυαλά της. Και την είχαμε πάνω σε ένα. Πώς το λένε, επάνω στο πανόραμα, δεν θυμάμαι. Και πήγε κέντρο αποκατάσταση. Με τη σχολεμένη τη θεία μου τη Στέλλα μια μέρα, λέει να μα πα με τα μάξι, λέει να δούμε τη θεία Μαρίτσα. Τη πάω αυτέ να κάνουν τη θεία Μαρίτσα, κάθομαι στο παγκάκι εγώ έξω. Τη κλάτσα πάνω. Βγαίνει μια νοσοκόμα και λέει, εσύ λέει γιατί είσαι έξω. Κλείσε ρε, θηρίο, κλείσε. Εσύ σε λέει γιατί είσαι έξω. Καλά σε είπε. Φύγε κάτι ήξερε. Λοιπόν, στοιχηματικά μιλώντας, δίνω και Πέγκι Ζήνα σιγουράκι για θέατρο Βεργίνα, φίλε εκεί που μας ακούς. Θα πας, σίγουρα θα πας, δεν γίνεται. Τεράσια φωνή, τεράσια γυναικάρα και τεράσια ψυχάρα θα συμπληρώσει ο Κουλ. Η Πέγκι παίζει live κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο του Καζίνο και τα σπάει εννοείται. Νομίζω ότι το τελευταίο live, φίλε, είναι 15 Σεπτέμβρη, αλλά μην τα αφήσετε για το τέλος. Βρείτε από τώρα εισιτήρια. Έχεις το καζίνο στα καταστήματα public ή στο ticketservices.gr. Η τιμή τους ξεκινάει από 20 ευρώ με ποτό και εννοείται πως ακούσετε όλα τα άσματα της Σπέγγης, ενώ θα κάνει και ένα μίνι αφιέρωμα στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Σωστό live, πρέπει να το τιμήσουμε. Σμαράγδα Μπασάκου επιστρέφει το Rap and Cool Show σε πολύ λίγο. Ανδρέα, για την ηλικία πλάκα έκανα, μην παρεξηγηθούμε. Δεν πειρά. Δεν παρεξηγώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Φίλες και φίλοι, με ένα τηλεφώνημα σας φέρνει την μπαταρία του οχήματός σας όπου και αν έχετε μείνει. Καλέστε τώρα στο 2310-523-014 και σε λιγότερο από μία ώρα οι τεχνικοί της Standard θα σας την φέρουν, θα σας την τοποθετήσουν δωρεάν, θα κάνουν τον έλεγχο λειτουργίας στο οχήματός σας και είστε έτοιμοι κούκλοι να πάτε στη δουλειά σας. Standard Delivery και φύγατε με ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν.
Ξεκινάμε, νομίζω ότι έχουμε τον Γρηγόρη εδώ μαζί. Έτσι, το φάντασμά του αιωρείται σε όλες τις εκπομπές. Φάντασμα το πρωί δεν υπάρχει. Δεν το βράδυ υπάρχει. Το βράδυ. Μπορεί να υπάρχει και πρωινό. Πρωινό φάντασμα. Πρωινό, πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει πρωινό. Το βράδυ θα βγει, βγαίνει το βράδυ, 12-2. Ποιο βγαίνει. Το φάντασμα. Το δικό μου. Ναι. Τελείωσα εγώ με το 12-2. Α, δεν έχει. Ξεμπέρδεψε. Ήταν αρχή η παρέα μου εδώ, δεν ήρθε. Πάει, ναι. Πάει το φάντασμα. Πάει αλλού. Θα πάει σε άλλα ραδιόφωνα. Βγάζει φιντάνια, τα μοιράζει ξεάριστερά σαν ζιανά. Του διορίζω εγώ. Τουλάχιστον το εκτιμούν αυτό. Ποιο. Αυτού που βγάζει δεξιά και αριστερά. Στην κηδεία θα φανεί. Θα φανεί στην κηδεία. Ναι. Αν έρθουν, α ξέρω εγώ καλά. Αν δεν έρθουν, ντροπή. Αν δεν έρθουν, ντροπή να πούμε. Ναι, ντροπή. Ναι. Έλα, καλημέρες λέμε. Έστω α πούμε και στα ψέματα να πούμε. Να είναι εκεί, ναι. Όπως ναι. Ο κόκκινος κάνει το θλιμμένο να πούμε στις κηδείες. Ναι. Και πίνει μετά. Όχι, δεν τον κάνει. Τρώει τις νουαζέτες και τα. Τις τρώει μετά. Μπορεί να ξεσπάει έτσι ο άνθρωπος, ρε φίλε. Να το άγχος της αναχώρια να τη βγάζει με φαγητό. Νουαζέτα με κονιάκ. Με νουαζέτ με κονιάκ, ναι. Μπορεί να το βγάζει. Μπορεί. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 να ακούτε πάντοτε πρωινό με ραπ, πρωινό με κουλ. Ψάχνουμε και το ιδανικό σκυλάκι. Έχουμε πολλά μηνύματα. Κανισάκι θα πάρει, σαν τη μήνυ. Κανισάκι να πάρω, έτσι. Γιατί είμαστε αναζήτηση σκυλιού. Καταρχήν δεν βγάζει τρίχα. Τρίχα δεν βγάζει. Πρώτον. Δεύτερον. Κανισάκι. Αν το αγαπήσει καλά, θα σου δώσει και. Και αγάπη και αυτό. Θα έχει και καλό χαρακτήρα. Ναι. Είναι έξυπνο, δηλαδή θα χτυπήσει την πόρτα να κάνει κάκα, θα βγει έξω, θα κάνει δαράκι. Α, ναι, μόνο του. Ναι. Μόνο του, Μόνο χτυπάει την πόρτα και τα λοιπά. Τακ, πάμε να κάνουμε κάκα. Ναι, και επειδή είσαι εσύ τσακπίνης, ναι, ναι. Είναι και παγίδα νημού. Α, ναι. Ναι. Πρέπει να είχαμε πάρει ήδη τότε. Πρέπει να πάρεις. Πλάκα με κάνεις. Είσαι τσακπίνης εσύ και τα Ναι. Δηλαδή στο πάρκο βόλτα και έτσι εσύ πας γίνεται χαμός. Έρχονται κοστί μου να σε ρωτήσω κάτι και πλακώνουν. Να χαϊδέψω το σκυλάκι. Νονός, να βράχνες. Να χαϊδέψω το σκυλάκι και μετά χαϊδέψω το πουλάκι. Ζωάκι, το ένα ζωάκι και το άλλο. Και το άλλο. Τι να κάνουμε. Όλα πρέπει να φάνε κάτι, Κωστή μου. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Ο Νημανή μας χαιρετά και λέει με μαστούρ και κόκα. Λέει μήπως είναι ναύτες, λέει στον Ολυμπιακό και όχι παίχτες στον Ουρ. Θα φανεί στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Πάντως έχω μεγάλο μπράβο για σένα. Γιατί? Που του είπε στου Ολυμπιακού και του είπε. Α, για πάμε τώρα, ναι, πάμε λίγο, ναι. Για πάνε στο ρεπορτάζ. Για... Ολυμπιακό, βγαίνουν σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο, λέω του ρε. Θέλει χρόνο, δεν μπορεί να υπολογιστεί ούτε για τα μα με την Πέτη. Ούτε την Gilly Diet, δεν τον σώνει τον του ρε. Δεν το σώνει τον Τουρέ. Ναι, είναι λέει ακόμα λε σε στάδιο που δεν μα επιθυμητά επίπεδα. Μετά τα 30. Ναι. Τέτοιου είδου κορμιά. Ναι. Είτε είναι τραυματίες είτε δεν είναι. Ναι. Γενικά, δες τον Παπασταθόπουλο στα 30. Σωστά. Ο Παπασταθόπουλος είναι ίδιος ο Κυριάκος ο Παπαχρόνης και στη φάτσα και στο σώμα κτλ. Ναι. Λοιπόν, μένουν να πιάσουν τα 30 αυτοί, αμέσως χάνουν την έκρηξη. Γεια σας. Μετά χάνουν ταχύτητα. Γεια σας. Και έκρηξη και ταχύτητα και μετά από εκεί και πέρα. Παίζουν με το μυαλό μόνο. Παίζουν μόνο με το μυαλό. Εμπειρία, μυαλό. Εάν έχει μυαλό πολύ. Ο στόπερ όμως παίζει με το μυαλό και οι άλλοι θέλουν τρεξίματα στα χάφη. Και χάφσα τον Καρσία τεμπέλη. Α, ναι. Να την διρθώ στην πάρτη. Δεν κάνει πίεση με την πάσα πάσα. Τρέχει ο Βιτόλο για σένα δύο φορές. Μπορεί να έχει ένα σκύλο και ένα χαϊβάνι να τρέχει. Για σένα και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός δεν έχει χαϊβάνι όμως. Αν έχεις λοιπόν υψηλό πνευματικό επίπεδο σαν center back, στέκεσαι. Αλλά πάλι, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ας πούμε μεγάλα πρωταθλήματα και ταχύτητες και τα λοιπά, τώρα αυτή εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα, με αυτές τις ταχύτητες και center back μου ανασταθεί και χάφα, αλλά δεν το βλέπω. Εγώ είμαι ενάντια μετά τα 30 να μου έρθει, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος τραυματίας με εκείνο το κεφάλι σαν τον. Κόκκινο που έχεις εδώ, το ζωγράφισες πρωί. James Bond, εκείνο το Ρώσο που έπαιζε την ταινία. Κεφάλι. Κεφάλας, με τα ξύλι, με τα ατσάλινα δόντια. Ναι. Αυτό το James Bond. Ναι. Μετά σου πω άλλα κορμιά να πούμε. Βαρέλα. Έπιασε στα 30-31. Καληνύχτα σε κάνα χρόνο. Δεν είχε τραυματισμό όμως. Ναι, δεν είχε τραυματισμό. Είναι σημαντικό ότι τύπη... είναι σε ροή αγώνων. Αυτό δεν ήταν. Αυτά τα κορμιά. Ναι. Άμα ρωτήσει και τους γυμναστές και τα λοιπά. Και να τα φέρει σε έκρηξη και ταχύτητα θέλει πολύ δουλειά. Θέλει κανένα χρόνο, θέλω, όχι πολύ δουλειά. Τελειώσει σεζόν, μετά θα αρχίσει να παίζει. Μου λέει ο Χριστίδης ο Νίκος όταν ήταν στην ΑΕΚ, ναι. Βοηθός προπονητού χρόνια και έκανε και τους τροματοφύλακες προπόνηση. Μου έλεγε για το θεολόγιο τον Παπαδόπουλο που έχει ένα κεφάλι σαν τον κόκκινο. Και κάτι πλάτες τέτοιες. Το Γρηγόρη τον καημένο. Κάθε πρωί με πονοκέφαλο ξυπνά. Για να έρθει σε φόρμα, ναι. Πολύ προπόνηση. Πάρα πολύ. Ενώ ο Ατμαζίδης για παράδειγμα που ήταν πιο ελαφρύς και πεταγωγός. Ο Βλαχοδήμος, ας πούμε, της ναι. Αυτά τα κορμιά. Τη Μπεφίκα, το δημοφύλακα. Ο δικός μας εδώ, ο Πασαλάκης. Ο Πασαλάκης είναι γίγαντας, κύκλοπας, άστο, θέλει χρόνο. Θέλει δηλαδή, τον έσωσε η πυγμαχία που έκανε, ας πούμε, πιο νέος. Ναι. Έκανε και πυγμαχία. Έκανε. Εκείνο τον έσωσε τον Πασαλάκη. 1,89 ο Γιάγια του ρε, ναι. Με παραπανήσια κιλά και με περσινή σεζόν να παίζει να μην παίζει. Ναι. Χωρίς προετοιμασία. Τι περίμενα τώρα.
Τι περίμεναν εκεί στο Ολυμπιακό, εμείς τα λέγαμε, αλλά εντάξει. Στο Ρέντι θα βρωμάει ο Ισκύλα. Θα βρωμάει ο Ισκύλα και Τζόνι Γουοκερίλα, να πούμε. Τρεις μήνες θα σκυλοβρωμάει, δηλαδή τα εργοστάσια δίπλα δεν θα έχουν να πούμε. Πώς το λένε αυτό, την. Τι, τα φουγάρα δεν θα βγάζουν. Θα βρωμάει Τζόνι Γουοκερίλα, να πούμε. Ο Γιάγια. Λοιπόν, ο Γιάγια, σας τα είπαμε, βγήκε σιγά σιγά διαρροή προς τα έξω. Ότι παιδιά, μην τον περιμένετε ακόμα. Κάνα μήνα και βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Άμα χτυπήσει και ένα τράβηγμα αυτό, σε κανένα σπριντ. Μα είναι εκτείνος, είναι βαρύ κορμί. Ας εκτείνος. Ναι. Άμα ένας τον πάρουνε στο. Πού? Πώς το λένε, σε κάνα κολόμπαρο εδώ πέρα κάτω πόρτα, στην Αναλία, κάτω στην πόρτα. Πόρτα θα μπορούσε να είναι. Εντάξει τώρα, τι να τον κάνω τώρα. Ναι, ναι, γιατί εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον φάγαμε λίγο παπά. Εσύ δεν τον έφαγες προς τιμή σου, δεν τον έφαγες για τον Μπερμπάτο, γιατί ο άλλος ήρθε fit. Ήρθε φίλ, θυμάσαι πως ήρθε. Και ήρθε από πρωτάθλημα στη Μονακό που είχε βάλει 10 γκολ. Φίλε, μόλις είδα τη γυναίκα του. Τη γυναίκα. Να λέει. Του Μπερμπάτοφ, λέει. Ναι, του Μπερμπάτοφ. Ναι. Που ήρθαμε εδώ τώρα στην Θεσσαλονίκη και στο χωριό. Στο χωριό, τα είχε πει αυτά για το χωριό. Στο χωριό. Ναι. Ενώ οι μπαμπάδες. Ήταν στο Λονδίνο. Οι μπαμπάδες μας με ένα καλτσόν πηγαίναν στη Βουλγαρία και κάναν παιδιά. Σωστό! Δεκαετία του 70 τώρα. Ναι. Η μαμά της. Κυρία Μπερμπάτο, μπορεί κανένα ξενοφόρο. Στο στόμα, ο φίλος του μπαμπά μου, ο ξενοφόρο, μπορεί να τη γαργάλισε. Ναι, δεν ξέρω. Στόμα, πάει, και μιλάει για την πόλη μου, η Βλάχα από τη Βουλγαρία κτλ. Μετά είδα την Μπέντλι, πώς λένε αυτή την. Ναι. Εκεί που πηγαίναμε στα σύνορα με το Χάρη το Δημαρά, ναι, θυμάσαι. Ναι, ένα... Και κατεβαίνει η Μπέντλι. Και περνάει τα σύνορα η Μπέντλι. Περιμένει αυτό τώρα. Με αυτό το υφάκι, ναι, να παίξει στον πάγο. Έλα, βρε, δεν είμαστε όλοι πρόβατα. Ναι. Φάγατε την προβατήλα να πούμε. Φάγαμε πρόσεξε όμως, αλλά υπήρχαν ερεθίσματα να τη φάμε. Στο ξαναλέω. Ήρθε fit, γυμνασμένος, είχε κάνει με τη Μονακό 10 γκολάς που έχουμε σεζόν και λες τώρα ένα χρόνο ακόμα θα το ψιλοέχει. Εγώ μόνο και μόνο που είπε η Βλάχα από τη Βουλγαρία. Ότι ήρθαμε στο χωριό. Που βρωμούσε το χνότο της 4 χιλιόμετρα από την πείνα. Ότι η Θεσσαλονίκη χωριό, ίσα ρε κουφάλα πίσω. Πάμε σε άλλο ένα θέμα το οποίο αξίζει να φορά και θέλω να το κάνεις. Ναι. Ό,τι και να κάνεις, η καταγωγή σου Βούλγαρος είσαι. Ναι. Πάει. Ενώ εσύ ο Έλληνας ο Βαλκάνιος είσαι πιο οχλιδάτος. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πω για τον κατώτερο ή για τον οτιδήποτε θα κάνω χλεβασμό. Εσύ με ξεφώνησες. Βουλγάρα, γυναίκα του Μπερμπάτοφ. Εσύ με ξεφώνησες. Τώρα μωριβρωμάν τα χνότα σου 4 χιλιόμετρα. Όταν έκανες κάκα η τουαλέτα δεν είχε να κάνει. Ναι, αλλά μεγάλωσε και αναθρέφτηκε και στο Λονδίνο. Ό,τι και να κάνεις. Με τσάι, με γαλλικά πιάνω. Στις τουρκικές τουαλέτες έκανες κάκα. Τα έκανε, τα κάκα. Άντε βρε τώρα κι άμα. Και άμα είχε λίγο υγρασία γλίστραγε και πέφτει στην τουαλέτα. Φτάνει! Φτάνει! Έλεος! Θα ακούν οι ταρίφες και οι λεβοαθείς και θα κουτουλάνε μεταξύ τους. Σέματα λέω. Έλεος, παιδιά, φτάνει! Φτάνει! Μας κοκκώνει. Προχωράμε, πάμε σε άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Υπάρχει σκέψη, είναι χθεσινοβραδινή είδηση. Βράδυ. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά πήρα και μήνυμα από φίλο που θέλει να το σχολιάσουμε, τη UEFA, να καταργήσει για πρώτη φορά το εκτός έδρας γκολ. Και ο λόγος που το θέλει να το κάνει είναι ότι πλέον οι ομάδες μπορούν να σκοράρουν πολύ εύκολα εκτός έδρας και είναι άδικο για ζευγάρια που έχουμε 0-0 στο πρώτο μάτς και 1-1 στο δεύτερο, ενώ έχουν έρθει δύο σοπαλίες να περνάει αυτή που έβαλε τον γκολ εκτός έδρας. Αυτό το ξεκίνησαν παλιά, γιατί εκτός έδρας οι ομάδες πήγαιναν με τρένα, με πλοία, με αυτοκίνητα, κάναν κανένα 50 ώρες να φτάσουν, κουρασμένες, έτρωγαν το 3-0 και φεύγανε. Τι 3-0, ρε. 5-0, 8-0. Ο πατέρας μου για πήγε για πες. Με τον Άρη. Ναι. Να παίξουν στην UEFA. Όχι, πόσα φάγανε. 9-1. Σίγουρα 9-1. Καθηγεγραμμένο. Αυτά η UEFA δεν μπορεί να κάνει. Δεν 9-1. Μπορεί να κάνει. 9-1. Ναι, αλλά. Βάλαν όμως τον κόλλο εκτός έδρας. Τη τιμή. Με το Πούλμαν. Ναι. Τρεις μέρες ταξίδι. Στην Ουγγαρία τρεις μέρες να πήγαν. Στην Ουγγαρία πτώματα. Ναι. Τι θα είναι. Πάνε εκεί τα κάτι οι Ουγγαρέζες. Πλάκα. Τι περίλαβαν για αυτές. Έτσι να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα. Πάει και ο Πούλμαντζής. Άλλες ξανά. Δεύτερη δόση. Την ώρα του μάτς. Ένα τέταρτο πριν κάνουν ζέσταμα. Αυτά μ' αρέσουνε φίλε, αυτά είναι πικάντικα, είναι ωραία. Είχαμε διπλό αγώνα τρώνε δηλαδή. Τρώνε 4-1 στο ημίχρονο. Ναι, και στο ημίχρονο βάλανε ξανά και άλλες Ουγγαρέζες. Στο ημίχρονο πάει και λένε 2-3 παίκτες, ρε παιδιά μη μας. Φτάνει. Ξεφτιλίζεται. Χαλαρώστε, ναι. Πήγε ο πατέρα μου, το λέω Χριστίδης, πάνε πες τους μας διαλύσουν εδώ πέρα, ναι. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε, αφού όλο το βράδυ είχαμε Ουγγαρέζες, άλογα είχαμε. Και πάει ένας βλάχος, να πούμε. Ούγκρος, μαγιάρος. Παίκτης του Άρη. Κοιτάξτε, λέει, άμα λέει δεν κάτσετε, λέει, θα σας πλακώσουμε. Α, κάνουμε και μαγκές, είμαστε και βλαχομαγκές εδώ πέρα, κάνουμε, ναι. Ρε κολόβλαχε, ρε βλάχο, δεν λέω το όνομα. Μη κοστί. Όταν είσαι από κάτω παρακαλάς. Εννοείται. Δηλαδή δεν μπορεί να σε πάρει τράπεζα τηλέφωνο για χρωστάς δάνειο και πάλι να κάνεις μαγκιά, να πούμε. Εννοείται. Την μαγκές εκεί που σε παίρνει, ναι, βέβαια. Κατάλαβες. Αν και πλέον πολλές φορές παίρνουν από την τράπεζα και σπρώχνουν την ελίκη. Εγώ μπήκα εγγυητής. Σε ένα φίλο, δεν λέω σε ποιον. Μη, δεν κάνω. Κακό. Για ένα πλυντήριο, τι ήταν αυτό. Α,
εδώ, ναι, ναι, αυτά τα, ναι, τα απλά κοτσόβολος και δεν συμμαζεύεται, ναι. Αργεί αυτός μια εβδομάδα, 10 μέρες, παίρνει τηλέφωνο. Εσένα. Παίρνει εμένα. Εσένα. Εκεί της. Και λέει, κύριε, λέει, με ένα ύφος. Ναι, ναι. Θα ρίσκε, ναι. Καρδινάλιος. Ναι, εγώ. Αυτοκράτορας, ναι. Δεν πήρα χαμπάρι, δεν πήρα μπροστά. Ναι. Λέω, γιατί, κυρία μου, τι πήρα εγώ, λέω, τι χρωστάω. Πήρες, λέει, ένα πλυντήριο, ένα αυτό. Παίρνω στροφή, λέω, το που είστε το πλήρωσε. Και αρχίζει να με μιλάει με έναν τρόπο. Και αυτή κοιτάξτε, ήταν, κύριε, λέει, α, σε μια εβδομάδα δεν το πληρώσετε. Η τράπεζα, λέει. Τι λέω, την αρχίζω και εγώ στα πινελίκια. Ήμουν σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κωστή μου, θα αρχίσει πινελίκια. Αλλά πε μου τώρα, σε παρακαλώ. Άγιο Νεκτάριο, Άγιο Ελευθέριο. Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πε μου λίγο κάτι. Εγώ μίλησα για τα γκολ τη UEFA και με πήγε στο ηλεκτρικό το πινελίκι από τον Κοτσόβολο. Θέλω να σε πω. Δηλαδή όταν με μπούρλανες πρωί. Όταν είσαι μείον, ναι, όταν ο δικός σου σκύλος δαγκάσει τον άλλον, θα κάνεις του Μπεκί. Η συμπεριφορά δεν μπορεί να σε βόδισε τον κόκκινο. Πάλι ο κόκκινος. Άντε, άντε, ξέρω εγώ, χρωστάμε, δεν χρωστάμε, ξέρω εγώ, ίδια συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει η συμπεριφορά να είναι ανάλογη με το... Τώρα που λες για ίδια συμπεριφορά, πάρε το φλόκο. Πάρε το φλόκο μήνυμα. Καλημέρες, λέει. Πες το κουμπαράκι στο γλυκό που μας λέει το Κώστη. Στον Άριο 32χρονος Αλβανός είναι νέος και στον Πάοκο 30χρονος Χατσερίδη είναι παππούς. Ίδια ηλικία δεν έχουνε. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Κλαίω, Μάνο. Κλαίω, ρε Μάνο. Θα βρίσω κι εγώ να τέτοια. Θα με κάνεις, θα με κάνεις χειρότερο από σένα. Βάλ' το λίγο, βάλ' το λίγο. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Οι απαιτήσεις του Άρη. Ναι. Είναι να τερματίσει όσο πιο δυνατό. Ναι, αλλά άλλο σου λέει εδώ ότι έχουν ίδια ηλικία. Δεν γίνεται τον ένα τον λες γέρο και τον άλλο νέο. Κοίταξε να δει. Ναι, κατά λες ο Μαυράη. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Το Χατσερίδι, το Λιμό, το Δήμετρο, το Αγκούρι. Όταν έχει, ναι, να βγει με μια 50 χρονών γυναίκα. Ναι. Και να την πα να φάτε. Λέμε τώρα έτσι. 50 χρονη γυναίκα 50 χρονη, να την πα. Μια γριά. Την γιαγιά σου, την γιαγιά. Γιαγιά, γιαγιά, ναι, γιαγιά. Μια 48, 52, ναι, 45, 46. Πρόσεξε να δει τώρα. Ναι. Και την πα σε ένα εστιατόριο και την κεράζει δύο σουβλάκια, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ. Μα. Λογικό. Ναι. Άμα την πα στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Ναι. Θα πληρώσει. Θα σου πούνε. Ναι. Καλά. Τη γιαγιά πήγε στη Μαύρη Θάλασσα. Πήγε στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα να δει. Ναι. Έτσι είναι και στον Άρη. Δηλαδή ο Άρης 32 χρόνια και 32. Δεν είναι ίδια ηλικία. Γριέ γουρούνε και οι δύο. Και ο Χατζερίδη και αυτό. Ναι. Πόσα κόστησε αυτό στον Άρη. Μαυράει. Ο Μαυράει. Λογικά ελεύθερο τον πήρε ο Άρης. Ελεύθερο τον πήρε. Λογικά θα είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια. Το σάλαρι του ξέρω θα είναι 2,5-3 εκατοστάρικα. Δεν ξέρω. Υποθέτω κάπου εκεί πρέπει να είναι. 3 εκατοστάρικα, ναι, τη γριά γουρούνα. Ναι. Και εσύ έδωσε 1,5 για τον Κατζερίδη. Εγώ έδωσα 1,5. Εσύ πήγε στη Μαύρη Θάλασσα να, ναι, φας, ναι, και ο άλλο πήγε στα σουβλάκια. Ναι, αλλά εγώ τα έχω όμω ο Παντελόνι. Πρόσεξε. Σκάσε, ναι. Εγώ τα έχω με ξεκυλίζουν. Πέφτουν. Την κάρτα ο άλλο πήγε στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα. Τι, ναι, πήγε, αλλά... με τι πήγε ο άλλος στη Μαύρη Θάλασσα. Με την κάρτα. Με την κάρτα πήγε. Ναι, αλλά μένα με περισσεύαν τα μπαζάκια, πέφτουνε κάτω. Κάτσε ρε φίλε, ναι. Στο σουβλατζίδικο την πενιντάρα που αν την κοιτάξει και κανένας. Στη Μαύρη Θάλασσα θα μπουν αυτή τη, τη βρωμόγρια, αυτή την έπαιρα, αυτή τη βαλούτα. Αυτή τη βαλούτα να την ταΐσει αυτός εδώ. Που έχει να πάει με γυναίκα 200 χρόνια αυτή τη βαλούτα. Ναι. Στη Μαύρη Θάλασσα θα πει ο Αλέκος. Ο Αλέκος θα πει, ναι, αλλά εγώ θα πω ότι φίλε να μου φεύγουν τα 500 ευρώ από τον Παντελόνι. Τι να κάνω, αυτή είναι αγούσταρα. Βρε βαλούτα είναι τα 500 άρικα. Πήρες την απάντηση φίλε, προχωράμε, πάμε σ' άλλα θέματα, σ' άλλα. Βαλούτα. Να καταλάβουν οι φίλες σου οι ακροάτριες τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είναι η Τούλα, έχει πόσα λεφτά δεν ξέρει τι έχει και σε όποιο μαγαζί μπαίνει της πιάνω τον κόλ. Α, έτσι, η Τούλα είμαι. Η Τούλα είμαι, με πιάνουν τον ποπό. Δεν τον πιάνουν. Θα τον πιάνουν, λες. Τόση σαβούρα σε φέρανε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, τώρα μια που μιλάμε για μεταγραφές, πάει να κάνει κόλπο γκρόσο. Και, ναι, και αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύεται ο Μελισανίδης. Γιατί κάτω λένε ότι είστε βλάκες εσείς οι υπόξιδες και τι έξυπνος είναι ο Μελισανίδης που σας κάνει πλάκα τζάμπα. Θα βέβαια, το δούμε πόσο έξυπνος θα είναι. Θα πρέπει να την, ναι, πληρώσει ο Μελισανίδης για να την ακούσει στερεοφωνικά. Ναι. Μέχρι στιγμής, ναι, έχει τσιτώσει τη ΣΑΕΚ το ρόστερ και τα λοιπά και δεν το έχει πληρώσει. Εγώ λέω ότι θα το πληρώσει. Από πέρσι το λέω. Το λες, το λες, αλλά δεν μας έχει διασύρει όλους η ΑΕΚ, έτσι. Το λες. Και εγώ το έχω πει, για να μην βγαίνουμε έξω από το χώρο. Του ΠΑΟΚ, ας πούμε, το οικοδόμημα, ναι, δίνει μεγάλα άλοθη στο τσιγκούναρα το Μελισανίδη, ο οποίος περνιέται και είναι ο μάγκας της υπόθεσης. Έχεις δίκιο. Έτσι, έχεις δίκιο. Γιατί πάντως, μπορεί να πει ο εξής, ναι, εγώ έχω τον οικονό μου, τον οποίο ο Λαπτόπουλος τον είδε βαρύ στα πρώτα μάτσα. Ο δεν κακός ο Κονόμου. Αλλά τώρα τον βλέπουμε. Δεν κακός, είναι καλός παίχτης. Είναι καλός παίχτης ο Κονόμου. Και εσύ έχεις ας πούμε τον Κρέσπο και τον άλλον και τους έχεις πει. Δεν είναι καλύτερος από τον Κρέσπο όμως. Ποιος. Ο Κονόμου δεν είναι και χειρότερος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ άλλο δεν θα πω ότι πάει να κάνει μεταγραφή. Ναι, τι θα πάρει. Ψάχτηκε γιατί κατάλαβε, έφαγε πολύ ξεφωνητό.
και είναι της πρώτης τουλάχιστον τον Βελόσο, τον Μικέλ Βελόσο, ένα παίκτη ο οποίος είχε ακουστεί και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό. Τι είναι ο Βελόσο? Ελεύθερος ποδοσφαιριστής, είναι ένα χαφάκι. Τι κουσούρι έχει αυτός? Ότι δεν έκανε προετοιμασία όλο το καλοκαίρι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Η ψυχολογικά κάτι. 32χρονος είναι. Δεύτερο κουσούρι. Ναι. Άρα είναι γέρος. Ναι, αλλά παίρνει πολλά λεφτά και δεν ξέρω αν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ. Κοντά στον εκατομμύριο. Γιατί ο Βελόσο έχει καριέρα μεγάλη. Έτσι, Τζένοα ήταν, στην Ιταλία, Πορτογάλος που έχει παίξει Euro. Έχει βιογραφικό καλό. 32 είναι. 32. 32 χρονών ποδοσφαιριστής είναι 45 χρονών γυναίκα. Που σημαίνει ότι στο μπαρ πόρτα δεν μπορεί να δουλέψει. Ναι. Την βάζει στην κουζίνα πίσω. Ναι, να μην πίσω, φαίνεται. Πίσω ο Βελόσο. Πίσω να κουάλει τα καρότα, τα αυτά. Ναι, αλλά βλέποντα χθε το ρόσερ τη ΑΕΚ που το σχολιάζαμε εδώ πέρα έχει κενά και στα χάβλα. Δηλαδή είναι ένα μάντρο και ένα σημόε και μετά είναι γεια σα. Αντιό. Ο μάντρο πιο μπροστά είναι. Ναι, στον βάζω στα χάβλα. Ο Γαλανόπουλο Αλεφ. Εκεί να υπολογίζει. Ναι, ο Σιμόνι Γαλανόπουλο Αλεφ. Δεν είναι ρόσερ για τσάμπιου. Λέει κάτι γίνεται. Χτύπα ξύλο, κάτι στραβώνει και μαθαίνει κάποιο. Θα μείνει με τον Αλεφ και με τον Γαλανόπουλο. Σωστό. Δεν είναι. Θα πάρει αυτόν. Σκέφτονται να τον πάρουν, δεν ξέρω αν θα τον πάρουν. Πάντω προτάθηκε 1 εκατομμύριο το χρόνο ζητά αυτό. Κουσούρι λοιπόν δεν έκανε προετοιμασία ένα. 32 χρονών δύο. Τρίτο κουσούρι έχει. Μπορεί να βρούμε συμπορία κι άλλα. Θα έχει οπωσδήποτε. Ναι. Για να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Έχει ξεμείνει εντελώς. Ο Καρέλης, ας πούμε, δύο κουσούρια. Ποια είναι τα κουσούρια του Καρέλη? Το ένα είναι ότι ήταν τραυματίας. Ήτανε πρόπερση. Έπαιρνε και τα χάπια τα. Τα χάπια τα έπαιρνε για το πνευμονικό είδημα που είχε. Όχι για την καρδιά. Γιατί τα παίρνει τώρα? Πρέπει να καθαρίσει ο πνεύμονας. Πόσο θέλει να καθαρίσει ο πνεύμονας? Να θέλει καιρό, να μην έχει τίποτα μέσα. Και εγώ έπαθα πνευμονία. Έπαθα ένα μήνα με δώσαν. Τα χάπια τελείωσε. Μπορεί να έχει καθαρό πνευμόνι, εσύ δεν κάπνιζε. Γι' αυτό δεν κάπνιζε. Δηλαδή το δικό μου το πνευμόνι είναι καλύτερο από του Καρέλη, θε να μου πει? Εσύ δεν έχει καπνίσει ποτέ ζωή σου. Λέω τώρα. Ο άλλο είναι πεδαρά, ο άλλο έχει σκοντώσει. Δεν δύο μέτρα, κοψιά μα είναι. Πεδαρά είναι. Αλλά παίρνει το χάπι. Το παίρνει, τι να κάνουμε. Και τώρα το παίρνει. Το πάρει για λίγο ακόμα. Γιατί το παίρνει το χάπι? Σου είπα για να καθαρίσει, είναι ακριβώς το έχω μου το σπίτι. Ρώτα την αδερφή σου που είναι. Την αδερφή μου που είναι ψυχολόγος. Τι μείνει ρε κουλ και να είχαμε να λέγαμε. Πάρε ένα λύκο, λέει, θα τον ερωτευτείς. Αυτή είναι η δικιά μου, λέει. Χουάν Καρίγιο, λέει, ο εκλεκτός για τον Απόλλων Σμύρνης. Λύκο μπορεί να πάρει κάποιο που φοβάται μην το δίνουν και τον κυκλοφορεί στον δρόμο. Ναι. Και λύκο μπορεί να έπαιρνα να πήγαινα και έμενα εκεί στο Πρικυπάτο πάνω που θα πάω κάποια στιγμή για να γουστάρω εκεί στο βουνό. Τι να γουστάρεις? Ιστορίες, ζώα, ναι. Θα παίζω μπουρλωτάκι. Και το παιδάκι σου που θα. Το παιδάκι μου θα είναι εδώ. Κοινωνία με τους λύκους θα όχι κάνει. Όχι ακόμα τώρα. Το παιδάκι μου θα είναι εδώ. Θα σπουδάζει, θα έχω το σπιτάκι. Μέχρι να σπουδάζει το παιδάκι σου μπορεί να έχει πάθει δύο εμφράγματα. Μη βρε Κωστή, τι εμφράγματα. Θα κάνουμε εκπομπέ άμα πάθω εμφράγματα. Μπορεί, λέω, να μπορεί, ναι, μπορεί, ναι. Πόσο είναι ο Αχιλλέας? Πέντε. Μέχρι να σπουδάζει θα πάει 18. 18 ή 20. Εσύ θα είσαι 53 έτσι όπω τρώ. Καμιά αρτηρία θα βουλώσει έτσι όπω το βλέπω. Και τι βάρα. Πάει η αρτηρία, τελείωσα. Πάω να κάνω εξετάσεις αύριο, να ξέρεις. Αρτηρία, πότε βουλώ τώρα, γιατί είμαι σε κρίσιμη ηλικία. Για πες μου εσύ που τα κάνεις όλα. Τα 40 και μετά βουλώνουν. Βουλώνουν οι αρτηρίες. Εγώ, μετά τα 40, έντερα αυτά. Εγώ, δηλαδή 41 που πρέπει να πάω να κάνω κολονοσκοπήσεις, αρτηρίες, αδένες, όλα. Καροτίδες. Καροτίδες. Αυτά όλα ζητά τσεκάρεις πλέον. Στομάχια έντερα. Εγώ στο στομάχι έχω θέμα, ναι. Να πας εκεί στο Δημητρία, θα σου πετάξει ένα αυτό μέσα στο στομάχι για να δει τι έχεις να πούμε. Ναι, ναι, το στομάχι έχει πετάξει. Κάνα αυτό, κάνα βακτήριο. Ήβρε, αυτό, ναι. Βακτήριο έχω, είχα ένα ελικόπτερο μέσα. Ελικοδρόμιο. Ναι, είχα ένα τέτοιο βαρούσε μέσα. Δεν σε έδωσε χάρη. Με έδωσε. Είδες, το λοιπόν. Καθάρισα, το γκρέμισα το λίγο. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει καρκίνο του στομάχου σε 2 χρόνια 3. Αν δεν το πιάσεις. Αν, ναι. Νίκο Χατζερίδης παίρνει 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, όχι 1,5. Μπα, όχι, η ενημέρωση μου είναι ότι παίρνει 1,5, φίλε. Επίσης ο Μελισανίδης δεν τα δίνει σε παίκτες, τα δίνει αλλού που είναι πιο αποτελεσματικά. Ναι, εγώ όταν κατέβηκα στην Αθήνα διεπίστωσα. Μάλιστα. Ότι τα δίνει. Αλλού. Ναι, γιατί όταν ήρθε ο άλλος με την BMW, την τεθωρακισμένη, δύο γορίλες. Εγώ αυτό έμαθα χθες, ναι. Φίλε. Ότι είναι πολύ δυνατός έξω. Δίνει αγωνιστικά. Στην κοινωνία, ναι. Που ζει, δίνει. Και επειδή είναι τα μεροκάματα χαμηλά. Με λίγα λεφτά. Αυτό έμαθα και εγώ χθες από ένα δικό μου που μιλούσαμε από κάτω. Είναι πολύ δυνατός εξαγωνιστικά και θα εγώ πρέπει να προσπαθήσουν πολύ ο Ιβάν και ο Μαρινάκης για να το χτυπήσουν. Έχω διαπιστώσει και σε γερούς, ναι. Δημοσιογράφους. Ναι. Τα έχει καλά μαζί τους. Δεν μπορώ να πω. Μα τρώμε όλοι, καλά, δεν τα έχεις. Γιατί να είσαι ουδέτερος, λέει κύριε Τάδε, έλα προς την αγκαλιά να πούμε. Έχεις και δύο γορίλες να σε φυλάνε και τα μάξια μα πυροβολήσει ο άλλος από εκεί. Το τζάμι να πούμε αλεξίσφαιρο. Ναι. Έχει τέτοια. Έχει τέτοια. Εμείς ξέρεις τι έχουμε. Το SDNA. Όχι, δεν έχουμε το SDNA. Α, τι έχουμε εμείς. Έχουμε Wit Vision. Vision. Λοιπόν, σε περίπτωση που πέτυχες ένα αγώνα στη μέση, φίλε. Μπορείς να δεις κάθε αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήσε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.com/vision. Είμαι καψούρης με Wind Vision. Τρέχουμε για ένα μικρό διαφημιστικό
και επιστρέφουμε σε λίγο και με γραμμές. Οι νέες μπαταρίες για ταξί βρίσκονται ήδη στη στάνταρ και σας περιμένουν. Απαλλαγείτε λοιπόν από το άγχος μιας μπαταρίας αμφιβόλου απόδοσης και διάρκειας με μόνο κριτήριο τη χαμηλή τιμή. Προμηθευτείτε λοιπόν τώρα τις εξειδικευμένες μπαταρίες στάνταρ για ταξί σε δύο εκδόσεις παρακαλώ. Taxi High Performance και μπαταρία Taxi Premium Performance για καλύτερη απόδοση και γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εξειδικευμένες μπαταρίες για ταξί. Η απάντηση είναι μία, μόνο στη στάνταρ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με άφθονο γέλιο από το πρωί. Το κουμπαράκι είναι στα καλύτερά του σήμερα. Δεν ξέρω. Έχει και έκθεση τώρα. Έχει και έκθεση, ναι. Διακοπή το πρωτάθλημα το οποίο και στην Ευρώπη μας χαλάει. Γιατί μας χαλάει ρυθμό. Μπήκαμε στο ρυθμό, ναι, μας μπαίνει πίσω. Χάλασε, μας αυτές τις κολοεθνικές δεν τις γουστάρω καθόλου, καθόλου ούτε τη δικιά σαν μας. Σαν τους δανούς είσαι. Εγώ από το 2004 ενάντια ήμουν. Ήμουν σίγουρος, ρε Κωστή. Είχαμε ήσουν υπέρ της εθνικής. Δεν το θέλω. Θυμάμαι, δεν ήσουν εδώ που εγώ πανηγύρισα. Ναι, αλλά φώναζες. Πες τα κουλιά, ναι. Πες τα κουλιά. Πω, ρε φίλε, πέρασαν από τότε πόσα χρόνια. Έκλαιγα από το κακό μου. Πες τα κουμπαράκι μου. Έκλαιγα από το κακό μου. Δεν τους γούσταρα καθόλου. Δεν τους γούσταρα. Δεν τους ήθελα, όχι. Εγώ, ρε φίλε, πέρασα εκείνο το μήνα. Είναι βρωμιά. Ο καλύτερος μήνας ζωής μου ήταν. Εντάξει. Ναι, ήταν ο καλύτερος μήνας ζωής μου. Παντού κερδάγαμε. Είναι βρωμιάρα η εθνική ομάδα. Ναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε και γραμμές. Άμα ο Καζαμπάκας του δώσει εντολή, έδωσε ο Θανάσης, έδωσε εντολή. 90-90-90. Πιάσαμε πολλά θέματα. Μαυράε, Χατσερίδη, UEFA. Δεν μου είπες τελικά όμως. Ναι. Να ισχύει ή να μην ισχύει. Γιατί με πήγε στη Θίτσα στη Μαρίτσα. Με πάνω εκεί στο. Να ισχύει. Το εκτός έδρας γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι πιο. Να ισχύει. Θες πάλι να ισχύει. Το εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή 0-0, εγώ 1-1. Εσύ επειδή ήρθες 1-1, αποκλείουμε. Ναι, φίλε. Γιατί αφού με αεροπλάνο έρχομαι, ρε φίλε, δεν κουράζουμε. Με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει, λες. Ναι. Δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θες το εκτός έδρας γκολ. Η UEFA σκέφτεται να το καταργήσει πάντως. Γιατί. Γιατί πλέον λέει δεν υπάρχει. Η UEFA να κοιτάξει να φτιάξει το ποδόσφαιρο επάνω. Ναι, ναι. Κάποιες λεπτομέρειες στο αγωνιστικό κομμάτι για να γίνει το ποδόσφαιρο πιο θεαματικό. Όπως. Όπως να μεγαλώσει την εστία. Αν την πάει λίγο κανένα μισό μέτρο. Όταν μέχρι, πριν παραπάνω. Από 30 χρόνια ο Κωνσταντίνου με 1,73 κάλυπτε μια εστία. Κάλυπτε ο τρόπος που λέει κάλυπτε. Δεν κάλυπτε. Όλα μέσα πήγαιναν. Εντάξει. Κάλυπτε. Μες στην τούμπα και εκεί πέρα. Έβγαζε και μες στην τούμπα. Όλοι τα βγάζουν. Τα μάτια τους μες στην τούμπα τα βγάζουν όλα. Ένα αυτό. Ναι. Ένα είναι να τροποποιηθεί λίγο το offside. Όλα τα χέρια να είναι. Τι να έχουμε, να έχουμε δηλαδή στο offside. Όλα τα τραβήγματα να είναι πέναλτι, όλα τα χέρια να είναι πέναλτι. Αυτό σιγά σιγά το εφαρμόζουν, το βλέπει. Τα τραβήγματα ειδικά στα corner. Να κατηργηθεί πέναλτι. Το offside στις στημένες φάσεις όπως το corner και το πλάγιο. Να κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, μόνο για στημένες φάσεις. Να μην έχουμε περίπτερα γιατί μετά θα έχουμε και θέσεις περίπτερα. Όχι, ναι. Λέω ρε παιδάκι μου, στο στημένο δεν έχει offside. Ναι. Καλημέρες παιδιά, κούλμη δώσεις χρήματα για σκυλάκι. Έχει ένα σκασμό αδέσποτα που είναι εκεί έξω. Το σκέφτομαι, σώσε ένα και θα έχεις κάνει την καλύτερη πράξη. Έχεις δίκιο φίλε, το σκέφτομαι και αυτό. Τζακ Ράσελ, Νικόλα να τρελαθείς όταν το αποφασίσεις, έχω έτοιμο. Νικόλα σε κρατάμε. Καλημέρα παιδιά. Νίκο είσαι πολύ άσχος, δες για θηλυκό αποκλειστικά. Θηλυκά είναι πιο, ναι, ράτσες πουγκ. Γαλλικό μπουλντόκ και West Island, θηλυκά πάντοτε. Είναι πιο εύκολα και χαλαρούιτα. Να εδώ οι φίλοι μας ενημερώνουν. Θηλυκό θα πάρει. Θηλυκό θα πάρω, ναι. Νίκο, πες στο κομποαράκι σου ότι ο Παπαδόπουλος είναι από τον Σβορώνο. Ναι, από τον Σβορώνο. Είναι απλά είπε πιερία και την ώρα σκοτίνα. Καλημέρα στα βουνά, λέει ο φίλος μας ο Κασκαντεράκος. Τον φιλό και ανανεώνω ραντεβού στην Μπέγκη Ζήνα. Και πάμε λίγο γραμμές μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε. Ό,τι πιο Καζαμπάκας. Πάμε. 90-90-90 δικά σας. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Κωστάκη, ο Βασίλης είμαι από Πολύχνη. Πριν λεντήσω το παραγάδι, γιατί αύριο θα το ρίξω στα Νέα Ρόδα. Πήρα τηλέφωνο, ρε φίλε. Θα ρίξεις παραγάδι στα Νέα Ρόδα. Βεβαίως. Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Έχεις βάρκα. Όχι, φίλε. Βάρκα. Βεβαίως και έχω φίλος. Φαντάζομαι ότι τους έχουν πρίξει στη δουλειά οι συγγενείς δεξιά και αριστερά και θες στη θάλασσα να μην ακούς κανέναν. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Είναι μεγάλη υπόθεση το ψάρμα, φίλε. Αν πας, πραγματικά γαλιάζει η ψυχούλα σου. Έτσι, αδειάζεις. Λοιπόν, τα πάντα, ό,τι έχεις μέσα φεύγει. Ναι. Είναι ηρεμής, μεγάλη ψυχοθεραπεία. Έτσι λένε. Αδειάζεις, ξεχνάς τα πάντα. Όχι, έτσι λέμε, στο λέω εγώ. Είναι εγγύηση. Και εγώ θα πάω την Κυριακή. Κάτσε να μάθουμε. Πας στα Νερόδα, ναι. Εύχομαι καλή θάλασσα, φίλος. Έτσι, καλή θάλασσα, γιατί το άλλο απαγορεύεται να το λέμε καλή θάλασσα. Να μην πιάσει κανένα μπουρίν και έχουμε καλό παράδεισο. Μην ανησυχείς, έχει μικρά. Όχι, Κωστή. Επειδή στην περιοχή με έχει πιάσει η Μπουρίνη, να ξέρεις φίλε ότι είναι η μοναδική περιοχή που μπορείς να σωθείς. Γιατί έχει μικρούς όρμους και λιμανάκια. Αλλά άμα πάρεις εμένα στη βάρκα και πιάσει καλά Μπουρίνη. Όποτε θέλεις. Άμα θες να φας ψάρι, να έρθεις στη βάρκα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, βάρκα βγάζει πράγμα. Λοιπόν, φίλε, πώς τα πήρα για σένα. Πήρες για μένα, ναι. Για ποιο όμως λόγο, ορμόμενος, για την φρασιολογία σου για την ΑΕΚ, επειδή ξέρεις ότι είναι ΑΕΚ και για τον Μελισανίδη.
Θέλω να σε παρακαλέσω. Είναι, δηλαδή, είναι, να καταλάβω τι είναι. Να καταλάβεις, ναι. Να σε παρακαλέσω. Όταν αφήνεις λίγο σκιές και αιχμές ότι κάπου είναι δυνατός ο Μελισσανίδης, επειδή εγώ είμαι ένας απλός αεκτής και δεν ξέρω ονόματα και καταστάσεις, θέλω να σε θερμοπαρακαλέσω να είσαι ακριβής. Ναι. Τι εννοώ. Να σου λέω τι μισθό δίνει. Ο κύριος Βασίλης, θα λες, ο κύριος Βασίλης ο Τάδε, ήρθε με τη βάρκα του και αντί για 10 κιλά ψάρια κατέβασε 2. Κατάλαβες πώς το θέτω. Ναι. Έτσι. Δηλαδή θέλω ονοματεπώνυμα. Το ότι η ΑΕΚ παίρνει αυτό που δικαιούται, Κώστα, δεν σημαίνει, φίλε μου, ότι και το άλλο το παλικάρι δεν το ξέρω προσωπικά. Το δικαιούται η ΑΕΚ, φίλε μου. Βεβαίως, αδερφέ. Πώς το δικαιούται. Κάτσε να μάθω. Πώς το δικαιούται. Δηλαδή, χωρίς επένδυση που... σε αγωνιστικό επίπεδο, με το δικαιούται. Αγαπητέ μου, με συγχωρείς, το όνομα σου. Νίκος. Νίκο Βασίλης. Ναι. Γεια σου, Βασίλη. Δεν μου λες, φίλε Νίκο. Ναι. Έχει 13 παίχτες η ΑΕΚ ή 24. Τύπησε 24-13 πραγματικά. Όχι, θα με απαντάς. 24. Ναι, 24, δηλαδή, αλλά δεν παίζουν 24, παίζουν 13. Δεν με αφήνεις να τελειώσω, Νίκο μου, θα σου απαντήσω. Ωραία. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα παίζουν μπάλα οι 14 και οι 13 θα παίρνουν μεροκάμα τον τζαμπέ. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Μελισσανίδης είναι τόσο χαϊβάνι που θα πληρώνει δηλαδή και δεν θα βγάζει παίχτες. Δεν το θεωρώ, το βλέπω. Όχι. Το βλέπω. Και τι θα γίνει δηλαδή. Και τι θα γίνει δηλαδή ο κάθε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, επειδή θέλει να είναι αρεστός στην 21, στην 4, στην 7, στην 22, στην 33. Ναι, 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 ναι. Θα παίρνει παίχτες δηλαδή για να κάνει νταλαβέρι. Και θα μένουν και οι Έλληνες. Δηλαδή τους παίχτες τους παίρνεις μόνο για να κάνεις νταλαβέρι ή για να ενισχύσεις τον Ρώσο. Βεβαίως, γιατί όταν παίρνεις ένα τουρέ 100 κιλά, νταλαβέρι θες να κάνεις. Εδώ έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό το κομμάτι. Όταν παίρνεις ένα τουρέ. Ναι, αλλά εσύ δεν παίρνεις ούτε καν για να δυναμώσεις τον Ρώσο. Α τον νταλαβέρι. Για τον νταλαβέρι έχεις δίκιο. Και πού το ξέρεις αυτό. Τι που το ξέρω, φίλε. Θα πας να παίξεις Champions League με ακραίους τον Μπακασέτα και τον Γιαννιώτα. Πού πας, ρε αγόρι μου. Γιατί τώρα πρόσεξε, είπες μια κουβέντα για τον Γιαννιώτα. Κοίταξε, Νίκο μου, μην τυχόν και σε 15-20 ημέρες ή σε βαριά σε ένα μήνα θα αναγκαστείτε να βάλετε όλοι, πώς το λένε, να πλύνετε το στόμα. Το στόμα, ναι. Πειράματα κάνεις όμως. Ο Γιαννιώτας ως τώρα, στη Β' Ισπανίας έπαιζε. Και εσύ πας να παίξεις με αυτό ένα Champions League. Λοιπόν, ναι. Έπαιξε το λες από τη μία, θα το λες και από την άλλη όμως. Ναι. Δεν πήρες παίχτη μπαρουτοκαπνισμένο, έμπειρο, ποιοτικό για επίπεδο Champions League. Όταν του ήταν στον Αποέλ. Σου μετρούσε λιγότερα και πήγε στο Champions League. Ναι, αν εσύ συγκρίνεσαι με τον Αποέλ, τότε οκ, πάω πάσο. Εγώ συγκρίνω η δυναμική με τον σου Αποέλ, γιατί και το όνομά σου και τα χρήματά σου θα συγκρίνεις με τον Αποέλ, πάω πάσο. Ναι. Αγαπητέ φίλε Νίκο, και καθυστερώ ενδέχεται. Ναι, ναι, κλείνουμε με αυτό φίλε μου. Μπράβο. Ναι. Όταν βλέπεις τον Αποέλ να σου παίζει Champions League και εσύ δεν έχεις παίξει 24 χρόνια και εσύ 35 σαν ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ σαν ΑΕΚ και εσύ σαν ΠΑΟΚ, λίγο καλύτερα να συμπεριφερόμαστε σε ομάδες που δεν τις έχουμε πια σε επίπεδο. Δηλαδή, λες εσύ τώρα ότι εσύ ως αεξής και κλίμα αυτό είσαι ικανοποιημένος από τις κινήσεις του Μελισσανίδη. Δεκτό, βεβαίως. Το δέχομαι. Okay, και θα παρακαλέσω, μερικούς να πούμε εκτζίδες, συναγωνιστές και συντρόφους, οπαδικά μιλάω πάντα. Συντρόφους. Ναι. Βεβαίως. Είστε κομμουνιστές. Υπάρχει... είδες Κώστα, την περίμενα αυτή την ερώτηση. Δεν χαρίζω την ομορφότερη κουβέντα λέξη της ελληνικής γλώσσας κομμουνιστάς. Μάλιστα. Φίλε μου, αεξί, να σε καλά, πρέπει να πάμε στους επόμενους φίλους, δυστυχώς. Από ένα δίλεπτο καθένας, λίγο γρηγοράδα, μην κολλάμε. Είστε από τους κομμουνιστάς. Ναι, σύντροφος. Άκουσα τη λέξη σύντροφος. Η ΑΕΚ έφτασε, ο Παναθηναϊκός έφτασε 2.500 διαρκείας στο ποδόσφαιρο, θέλω να το σχολιάσεις, και η ΑΕΚ έφτασε χθες στα 13.000. Η επανομή έχει παραπάνω τον Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ λοιπόν έχει 13.000 και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος του πήραν το πρωτάθλημα, έχει 20 για πλάκα. Εδώ και 15 μέρες εκτελώνει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα παιδιά. Έλα φίλε. Ναι. Από Ρώστο, Γερμανία. Oh. Λοιπόν. Τέρμα πάνω, κάνεις μπάνιο εκεί. Σε έστειλαν οι κομμουνιστές. Μπάνιο έκανα στην Ελλάδα, αδερφέ. Ναι, ναι, εκεί βουτάς στη Βαλτική ψηλά. Τέρμα πάνω. Έχω πάει κανένα 2-3 φορές. Η θάλασσα είναι ψιλοχάλια, αλλά οι αμμουδιές, ρε φίλε. Είναι δυνατές, δεν παίζονται, φίλε, και οργάνωση και όλα είναι τέλεια. Για άλλο να σου πω τώρα, λοιπόν, για το σκυλάκι που λες. Ναι, ναι, για πες. Άσε τα 3 εκατοστάρικα, ναι. Πήγαινε σε ένα καταφύγιο, ναι. Έχει αδεσποτάκια, ναι. Έχει κεράτσεις που τα έχουν παρατήσει. Απλά ρε φίλε, θα το είχα κάνει να σου πω ποια είναι η ένστασή μου, ότι θέλω μικρό, γιατί δεν είμαι σε μονοκατοικία, είμαι ψηλά, στον τέταρτο όροφο, δεν θέλω να το ταλαιπωρώ το σκυλάκι, κατάλαβες. Έχει μικρά. Έχει και μικρά, θέλω μικρό σκυλάκι. Ναι. Και κεράτσες έχει, ναι. Έχει. Ναι. Έχει κεράτσες. Απλά να ξέρεις ότι τα κάνεις
τα ξέρω εγώ, επειδή έχω λίγο εμπειρία, ναι, ναι, έχουν θεματάκια με την καρδιά. Α, μάλιστα. Θα τα πάμε και στον γιατρό, τακτικά θα τα προσέχουμε. Εγώ το δίνω κάθε μήνα το σκουλίκι της καρδιάς. Το τρώει? Το τρώει. Το σκουλίκι πάλι. Χάπι. Χάπι σκουλίκι της καρδιάς. Πρέπει να δίνεις φαρμακάκια τέτοια. Θα τα δίνουμε, τα προσέχουμε. Όταν παίρνεις σκυλάκια αποφασίζεις ότι βάζεις μια ψυχούλα στην οικογένεια. Όταν παίρνεις σκυλάκια βάζεις το σκουλίκι της καρδιάς. Όταν παίρνεις αμαξάκια βάζεις κανένα λάδι μέσα. Κάνεις κανένα σέρβι. Ναι, 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 ναι. Εγώ έχω τρία. Αλλά είναι μεγάλα γιατί έχω και χώρο και αυτά. Να σε καλά, Ροστόκ 3 έχει. Άμα έχεις αυλή και εγώ θα είχα 13. Γι' αυτό δεν θα πάω στο χωριό, ρε φίλε. Κάποια στιγμή στη Σκοτίνα 41, να βγαίνει εδώ ο Μάρος και λέει: Πού είναι Σκοτίνα, σκουμπαράκι, κουμπαράκι. Άντε τη βρούμε Σκοτίνα, θα πάω. Λες, ρε φίλε. Άφια, πριγκιπάτο είναι. Άφια, πάνω στο βουνό, καθαρό αέρα, θάλασσα έξω από κάτω. Πάμε, πάμε, καλημέρα. Βρούμε Σκοτίνα. Μη Κωστή μου. Έλα, φίλε. Έλα, ναι. Καλημέρα σας. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μας αναγκάζεται των πραγμάτων κάθε χρόνο να λέμε τα ίδια πράγματα, ρε παιδιά, κατατάμε γραφική δηλαδή. Εσύ αποκλείδε να έλεγες κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Ναι. Έχει γίνει στροφή 360 μοίρες στα λεγόμενά σου. Πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Έλεγα σε αυτό το ραδιόφωνο πάλι. Ναι, ναι. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε, πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Ναι, έβγαζες το παδιλίκι σου κι εσύ. Ναι. Φέτος τι λες. Δεν με ακούτε. Θέλω να σας δώσω χρήματα και δεν με ακούτε. Φέτος τι λες, Νικόλα. Τι λες φέτος. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε στην ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος. Θα βάλουμε στην ΑΕΚ με τον Γαλανόπουλο, τον Μπακασέτα και τον Κλωναρίδη. Πέρυσι τον Γαλανόπουλο και τον Μπακασέτα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, πέρυσι είχες και Γιώγαζον, είχες και Αραούχο, σε παρακαλώ τώρα. Είχες και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ναι, ναι. Ήταν να δεις τρίπλες. Τρίπλες. Παντού θα κάνουμε τρίπλες, γι' αυτό παίζουμε μπάλα. Ναι. Ο Μάνταλος και ο Γιώχανσον, ναι, ναι, ήταν 8 μήνες εκτός ΑΕΚ. Ήτανε. Με τον Γκάλο την έβγαλα τη χρονιά και τον Παχέ. Δεν μπορείς τώρα, εσύ κάνεις εκπομπή σε ραδιόμαν της Καστοριάς. Ναι. Παίρνεις κανένα φράγκο από το Μελισανίδη. Ορίστε. Κάνα μεροκάματο από το Μελισανίδη παίρνεις. Σιγά μη στο πω εσένα τι κάνω. να γίνει χαμπό σε σένα θα το πω. Ναι, τελευταίο. Γιατί παίρνεις τον έβριζες. Υπάρχει ένας κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ελλάδα. Ναι. Ο οποίος έχει αμεσότητα στο λόγο του. Ναι. Είναι προσεκτικός στις διατυπώσεις. Ναι. Είναι εφευρετικός. Είναι κάτος, είναι πανέξυπνος. Διατυπώνει την άποψή του και εκφράζει τη σκέψη του πάρα πολύ προσεκτικά. Και δεν θέλω να αναφέρεστε στο όνομά του συνεχώς και όταν έχετε κάτι, ξέρω εγώ, να εντριγκάρετε τον κόσμο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γκρεγκουάρ Κόκκινος, υπογραφή. Είναι ο μέντορας μου. Ο μέντορας. Είναι ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να δείξει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τέλος, τέλος, Γρηγόρης Κόκκινος, παύλα, σταματάμε εδώ, τέλος. Πάμε, πάμε. Αυτός όμως έκανε 360 μοίρες στροφή, να ξέρεις. Εγώ όταν άκουγα, μη γελάς, Σερσερί τον έλεγε. Το θυμάμαι που έλεγε Σερσερί το Μελισανίδη. Βρε Σερσερί Μελισανίδη έλεγε. Ναι. Μελισανίδη. Νάτο. Ναι, μόνο εκεί έμενε. Νάτο το Σερσερί. Ή φοβάται το πνίξιμο στη λίμνη της Καστοριάς, ναι, ή λαδόθηκε το αντεράκι. Νικόλα μου, παλίκαρος, πάμε επόμενος. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Ακούτε. Μη μας κάνεις κοιλιά, ρε φίλε, πάτα το εφτατάχι, το κυβότιο, το ημιαυτόματο, πάτα τον γκάζι, έλα. Ναι, φίλε, έχω εγώ ένα μποξεράκι. Μποξεράκι. Αν το θέλεις, ναι, μπόξερ, σκυλί. Γιατί το δίνεις. Αν το θέλεις, το πήρα για την ανιψιά μου, αλλά δεν το θέλει η αδερφή μου στη Νεάπολη, είναι σε διαμέρισμα και... Η αδερφή σου τι είναι στη Νεάπολη, από την άλχουσα τάξη και δεν θέλει το σκύλο. Τι άρχισε, εντάξει, δεν μπορείς στο διαμέρισμα το σκυλί. Αυτό είναι και εγώ θέλω με μικρό σκυλάκι να μπορεί διαμέρισμα. Αλλιώς εγώ είμαι ψόφιος, θα παίρνω σκύλαρο θα έπαιρνα, γιατί κουστάω. Εγώ θα έπαιρνα βασικά golden retriever θα έπαιρνα. Βράσε τι θα έπαιρνε. Δεν μπορώ τώρα αυτό δεν είναι σκύλαρο. Είναι μέτριο σκυλί, ναι, και λατρεύει τα παιδιά. Είναι, ναι, καλύτερη δάση για παιδιά. Ούτε ζηλεύει ούτε τίποτα και είναι σωματοφύλακα για το σκυλί. Ναι. Καλά, εγώ δεν θέλω για σωματοφύλακα. Θέλω να κάνουμε τζέρτζο με σωστό. Άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί έχουν το σκύλο για σωματοφύλακα. Όχι εμείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Χρειάζεται 10 σκυλιά για να σε σώσω. Βρε, είναι μόνος. Μπράβο, είναι προσωπικός μπράβο του εαυτού του. Το να καταντήσω να κυκλοφορώ με σκύλο για να μην με δίνουν, αυτό δεν θα το κάνω. Εσύ έχεις ακροατές σκυλιά από δίπλα που σε προσπαθεί. Δεν έχω να πάρω το σκύλο να με φυλάει τώρα. Και μεγάλα κομπρόσκυλα. Βγάζω τη μήνυ 2-800 κιλά και πάμε βόλτα. Μια χαρά, βολτούλα. Φιλιά, αδερφούλη, να σε καλά. Είναι μεγάλο το σκύλι πάντως. Στον χώρο του ποδοσφαιρού έχω πολλούς
σκυλιά. Έχουν, ε? Έτσι, για να κυκλοφορούν στον δρόμο. Με σκυλάκια. Ναι. Τα αγαπάμε τα σκυλάκια, ρε φίλο μου. Όχι, αυτοί δεν είναι καλή φιλόζωη. Ναι. Αυτοί το κάνουν για να του προστατεύουν. Για να πάρει κανένα περίστροφο ή ξέρω εγώ να έχει κανένα πυγμάχο από δίπλα, πάρει ναι. το σκύλο. Έχει είναι ο σκύλο ο βλάκα του βλάκα δηλαδή. Μάλιστα. Πάμε καλημέρα. Ο σκύλο γίνεται ο βλάκα του βλάκα. Ναι, εμεί έχουμε το σκυλί γιατί το αγαπάμε. Εμεί το αγαπάμε τα ζώα. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε, μποντζόρνο. Άντε, ρε. Τον τρόμαξε αυτόν. Αυτόν πραγματικά τον έριξε εσύ. Και ήταν τιμόροπο, τον φύσηξε και έπεσε κάτω. Για μισή ώρα τον πρώτο φραπέ τον ήπια. Καλημέρα, επόμενο, ναι. Καλημέρα. Έλα, τι κάνετε, καλημέρα να πούμε. Πού σε μωρή καψούρα, εσύ. Ο Νικολάρα. Πού σε μωρή καψούρα. Την έκλεισε στη δουλειά με το τσιγκουναρά στα γρεβενά. Ναι, ρε φίλε, το την έκλεισα να πούμε. Δώσαμε καλή άβρα χθε και εγώ και το κουμπαράκι, να ξέρει. Ναι ρε φίλε, αυτοί οι κουναράδες να πούμε καλοπληρωτές είναι, αλλά μέχρι να τους ξεκολλήσεις το ευρώ. Ελόγευε ο κίνδυνος να άκουγε Ραπτόπουλο και να πήγαινες εσύ εκεί και να έλεγε τι είπες στο ράδιο για μένα. Ναι, ναι. Ελόγευε ο κίνδυνος. Για λέγε Νικολά, τι λέει. Λοιπόν, εγώ δεν θα ασχοληθώ το ποδοσφαιρικά, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Τσίπρα ρε φίλε. Ναι. Αυτό να πούμε το πολιτικό ηγέτη. Ο οποίος ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Κουγιομούν, να πούμε, και από τη Βόρεια Κορέα. Νικόλα, βάλε μία ανωτελεία. Έχω κάτι το οποίο ήθελα να σχολιάσω για να δέσει με αυτό που σχολιάζει. Μισό δευτερόλεπτο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας πέρα από κάθε προηγούμενο αναμπαίνεται να βιώσει η Θεσσαλονίκη διάρκεια της φετινής 83ης Διεθνής Έκθεσης. Δεν για πηγαίνουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο φετινό σχεδιασμό για τα μέτρα ασφαλείας συμμετείχαν εκπρόσωποι του FBI. Στους οποίους δόθηκε το δικαίωμα εποπτείας σε κέντρα επιχειρήσεων και στις κάμερες ελληνικής αστυνομίας. FBI! Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, κάτσε! Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη της CIA και του FBI θα βρίσκονται σε κάθε γωνία της πόλης, ενώ και η ναυαρχίδα. Ναι, άκου! Ενώ και η ναυαρχίδα του 6ου Αμερικανικού στόλου, το σκάφος διοίκησης της USS Mount Whitney θα καταπλέψει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα εμένα. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Και τώρα εσείς θα πάτε να κάνετε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία ενάντια στους Αμερικάνους. Πώς γίνεται αυτό, CIA, FBI, έκτος στόλος. Ναι. Μέχρι και αεροπλανοφόρο μας έφερε για να τον προστατέψουν, ρε φίλε. Κανονικά. Δηλαδή, ναι. θα γεμίσει η Θεσσαλονίκη υποβρύχια, ρε φίλε. Ο Τσίπρας με τον Αμερικάνο, κόλος και βρακή έγινε. Μια χαρά είναι ο Τσίπρας. Μάγκας. Βλέπω ρε παιδιά που πάει ο Τσίπρας. Σκηνές να πούμε προπαγάνδας όπως στη Βόρεια Κορέα. Του φιλάνε τα χέρια, του φιλάνε τα πόδια, κλαίνε. Και από εκεί και πέρα. Πρώτη φορά αριστερά, αυτό θέλατε. Αυτό πήρατε, σταματήστε να κλαίτε. Την Ελλάδα εξορία. Εγώ με τους κομμουνιστές. Την έχει στείλει εξορία, ρε φίλε. Εγώ είμαι με τους κομμουνιστές. Είπα Παπαδόπουλος και Χούντα να πούμε. Ρε φίλε, έχουμε ξεφύγει πολύ, ρε Νικόλα. Και FBI και CIA και Αμερικάνικο στόλος και USS Mountain Whitney στο λιμάνι. Χαμός θα γίνει. Κοίταξε. Ρε φίλε, αυτός ο Τσίπρας, αυτοί οι σύντροφοι να πούμε, έχουν στείλει στην εξορία. Το μισό πληθυσμό, άλλο στο Αζερμπαϊτζάν, άλλο στην Ανταρκτική, άλλο στον Καναδά. Ρε ποιος Παπαδόπουλος να πούμε, αυτός είναι το νέο μοντέλο να πούμε εξελιγμένο. Δηλαδή δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δηλαδή ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου. Θα πει με τα υποβρύχια να πούμε. Φτάσου, ρε Νίκο, ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου τον είδα και γύρισαν τα τερά μου τον Σαμαρά από τη Μεσσηνία. Αν νόμιζε στον Παπανδρέο που κουτουλούσε με το καγιά κανό στα νερά. Που πέραν τη Βύση παρέα, βόλτα. Ναι. Αυτοί οι δυο. Δεν στείλανε εξορία αυτοί, ρε Νίκο. Και αυτοί στείλανε, Νικόλα. Αυτοί οι γιάτε δεν ήταν. Αυτοί οι φίλε σε σύγκριση με τον Τσίπρα να πούμε. Είναι β' εθνική. Κολεγιόπεδα είναι. Φύγε, καλή δουλίτσα καψούρα. Φύγε γιατί έχουμε λίγο χρόνο, πολλέ γραμμέ. Δευτερόλεπτα. Ναι, γρήγορα όμω. Η τιμόμενη χώρα είναι η Αμερική. Είναι. Η Αμερική, το όνομα των Σκοπίων λέει αυτό είναι. Αυτό, γεια σα, ναι. Εσεί θα κάνετε συλλαλητήριο. Τι συλλαλητήριο, εδώ ρε CIA θα φέρει FBI, ρε. CIA. Ναυαρχίδε, ρε. Θα πάτε εκεί πέρα, ρε. Έλα, καλημέρα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς ονα. Μία ερωτησούλα να σου κάνω, ρε φίλε. Καλημέρα καταρχήν και στους δύο. Καλώς ονα, καλώς ονα. Κάτσε να την ερωτησούλα. Εσύ άκουσα εκδίση, μα έλεγες πριν για την ΑΕΚ, ας πούμε, τον άλλο. Αυτός έλεγε, εγώ δεν έλεγα. Ναι, εγώ, εδώ. Ναι, με ποιους θα πάει η ΑΕΚ, ας πούμε, στο Champions. Δηλαδή, ο Πάκο, άμα πέρναγε, με ποιους θα πήγαινε. Με το Χατσερίδη που καλούπωνε γέφυρες στην Ουκρανία. Φίλε, έχω διπλάσιο ρόστερ από σένα. Το ρόστερ σου κοστίζει όσο του Άρη Θεσσαλονίκης και παίζει Champions League. Δεν σε πιάσω το πισιρό, εσένα δηλαδή το ρόστερ. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ έχω ένα πρίγκο, πλάκα με κάνεις. Έχω ένα Βέρμπλουμ.
Βαρέλα. Ο Λιβάγια είναι καλύτερο για ο Πρίγιοβιτς. Να σε ρωτήσω. Εξαρτάται τι φορ θέλει. Τι φορ θέλει, μωρέτα. Φίλε, το μπάτζετ σου είναι το χαμηλότερο από τι ομάδε που παίζουν Champions League. Αυτό τα λέει όλα. Να ξέρει. Τελείωσε. Άκουσε με όμω. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Δεν μου λε. Έχει Βέρμπλουμ. Τον έχει δει να παίζει μπάλα στο Βέρμπλουμ. Τον είδε. Εγώ τον έχω δει πάρα πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ φορέ λόγω τη δουλειά μου. Γιατί παρακολουθώ ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό. Χρόνια τώρα. Στον Μπάουκ τον έχει δει τώρα. Έχει παίξει μπάλα στον Μπάουκ. Όχι, δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή. Ναι, αλλά τι θα αλλάξει ο παίκτη, α πούμε. Θα αλλάξει ο παίκτη, παίζει 10 χρόνια στη CSKA Champions League. Τι θα κάνει φέτο, α πούμε, δεν θα μπορεί να παίξει, αυτό μου λε. Στο Champions League και εσύ με ποιον θα προχώραγε όμω, δεν μου λε. Φίλε, δεν συγκρίνονται τα ρόστερ μα τώρα. Άμα θε να τα βάλουμε κάτω ένα προ ένα και με συνετό αεξή που το συζητούσα, μου λέει έχει δίκιο. Έχω μια ενδεκάδα και μετά έχω το χάο. Συγκρίνει το ρόστερ του Πάουκ με το δικό σου. Χωρίς πλάκα τώρα. Ναι, το ρόστερ, δεν λέω ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Σαν ονοματολογία παιχτών μπορεί να έχεις καλύτερη. Σαν ρόστερ, έχω 22 έτοιμους, έχεις 13-14, μετά το χάος είναι. Ναι, αλλά σου διαφεύγει κάτι όμως. Βεβαίως, να κάνουμε κουβέντα. Έχω 13 έτοιμους, ναι. Αλλά έχω και ένα Μελισανίδη, τον ο οποίος εξωαγωνιστικά θα μου παίρνει πρωταθλήματα για τα επόμενα 10 χρόνια και θα μου φτιάξει και γήπεδο. Είναι δυνατός, εγώ εδώ πάω πάσο, δεν βλέπεις, δεν μιλάω. Καμπαρία, φίλε. Ναι. Καμπαρία. Ναι. Εσύ έχεις έναν Σαββίδη, έχει δώσει ο άνθρωπος, εγώ δεν αντιλέγω, ναι. Έχει δώσει 130 εκατομμύρια για να πάρει το κύπελα. Ναι. Και ναι. Το ένα το πήρα από τα μπαμπάκια στο Βόλο. Και όπως πήρες εσύ το πρωτάθλημα, μου το έκλεψες. Τι να κάνω. Ο Μελισανίδης. Όχι, το έκλεψα εγώ. Πέρσι, μου το έκλεψες. Καλά σε έκανε. Λοιπόν, ο Μελισανίδης παίρνει πόντους από τη βλακεία του ΠΑΟΚ. Γιατί? Με την αφέλεια. Βλακεία. Αφέλεια, εγώ θα πω. Δεν βλακεία. Αφέλεια και πολλές φορές δεν νιώθουμε τι παίρνουμε και τι κάνουμε και τι πράττουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Άνοιξε ο χορός εδώ πέρα. Εγώ τρελάθηκα. Ποιος πάω και ποιος FBI έρχεται. Έρχεται η CIA. Έρχεται η ναυαρχίδα του Αμερικανικού στόλου. Έρχεται το USS Mount Whitney. Παιδιά, χαμός θα γίνει στην πόλη μας. Έχουμε έκθεση και έρχονται και αυτοί. Επιστρέφουμε. Θέλεις να απολαμβάνεις την ομαδάρα σου στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνε, και φίλες και φίλοι εκεί μας ακούτε απ' έξω. Ανακαλύψε σήμερα και όλα στην Wind Vision το νέο τρόπο να βλέπεις αθλητικά. Διότι με την Wind Vision απολαμβάνεις πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΠΑΟΚ, δείτε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια τους του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και όλους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη μας από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Όλα αυτά μόνο στην Wind Vision. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ακούτε Rap and Cool Show. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Σου είχα ένα ερώτημα το οποίο μην νομίζεις, εγώ τα κρατάω. Κάτι μου έλεγε Ζαμπουνοκέβαλο τον Ζαμπά. Ναι. Ο οποίος εχθές έκανε μια δήλωση, ναι, η οποία μόνο για Ζαμπουνοκέβαλο δεν μου μοιάζει. Ναι, λέει ο Ζαμπά. Τι είπε ο Ζαμπά. Οριμάζεις, λέει, ναι, ποδοσφαιρικά και πνευματικά όταν αντιμετωπίζει ομάδες όπως η Τσέλσι. Αν ήταν κεφάλας, αυτό, ναι, δεν θα το έλεγε ποτέ. Τι λέει, εσύ. Πώς τι λέει. Σε φροντιστήριο το έκανε. Δεν ξέρω αν φροντιστήριο τι έκανε. Κοσάρι, μαύρο. Ναι, αν ήταν Ζαμπουνοκέβαλος, δεν θα έλεγε τη λέξη οριμάζω. Ο 19χρονος, 20χρονος Ζαμπά. Έμαθε στο 20 χρόνο τη λέξη οριμάζω. Οριμάζω, ναι. Τι λέει, παιδί μου. Και ποδοσφαιρικά και πνευματικά. Θα πάτε στο Κέμπριτζ να του δώσετε ένα πτυχίο, να πούμε. Έχω περάσει και από το Κέμπριτζ. Και από την Ψάλα έχω περάσει. Ναι. Σε κλειστό χώρο Ζαμπά και στο σκοράρισμα, πώς τον βλέπεις? Κάτσε, ακόμα δεν. Τρία μάτς παίξαμε. Καθιστώσεις είμαι. Καθιστώσεις, ναι. Κάτσε, τρία μάτς παίξαμε. Τέσσερα. Μια χαρά είναι ο Ζαμπά. Από το Γιαννιώτα θα βάλει πιο πολλά γκολ φέτος. Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Ζαμπά ή Γιαννιώτα. Τον πήρατε 3 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ο Ζαμπά. Πέντε, πόσο τον πήρε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Τα εκατομμύρια. Φαϊνάσα, fair play και με αυτά τι έγινε. Ο άλλος ο Τσιγκουναράς πήρε το Γιαννιώτα. Κούτρα, κούτρα, ναι, ναι. Πόσα γκολ θα κάνει ο Ζαμπά, ναι, και πόσο ο Γιαννιώτα. Ναι, πόσο θα παίξει ένα και πόσο άλλο. Πόσο θα παίξει ένα και πόσο, ναι, άλλο. Α, δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Εσύ ξόδεψε 3 εκατομμύρια 5 να πάρει το Ζαμπά. Ναι. Και έκανε δήλωση. Ναι, αλλά ο Ζαμπά πρόσεξε. Γιατί το κάνει γαργάρα, ο Ζαμπά είναι μέσα στα 60 καλύτερα ταλέντα του πλανήτη. Βγήκε λίστα. Είναι ο Μπαπέ, είναι χιλιδιών και ο Ζαμπά μέσα. Δεν είναι ο Γιαννιώτα. Μπορεί να φέρει εδώ στο Μετρόπολη. Και μπορεί να το πουλήσει 20 εκατομμύρια το Ζαμπά. Μπορεί εδώ στο Μετρόπολη να φέρει έναν, ναι, ναι, τυχιούγο τη δημοσιογραφία με επένου και τα λοιπά. Και να πιάσει το μικρόφωνο. Α, και να πάρει. Τραβάει, άλλο. Με νοιάζει εμένα τι επένου πήρε το Ζαμπά, να πούμε. Ναι. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Ναι. 31 Μαΐου αν ζω. Ναι, γιατί να μην ζει τραγούδι. Μπορεί να πάθει κανένα έφραγμα. Άντε πάλι πρωί-πρωί με πέφτει. Αν ζω 31 Μαΐου. Ναι.
ο Γιαννιώτας θα κάνει πιο πολλά γκολ και assist για ο Ζαμπά. Θα, το δούμε, θα το δούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και πιο πολλές αποκρούσεις και καλά παιχνίδια θα κάνει ο Χατζερίδη για ο Οικονόμου. Αυτό σε ρωτάω. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Η ΑΕΚ πάντως πέρσι έδωσε υπεραξία σε ποδοσφαιριστές, όμως το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ έδωσε υπεραξία στον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος είναι ένας φορ πλέον των 10 εκατομμυρίων. Και πού τον πήρε 1,5 εκατομμύριο, 1,800. Ποιος το ζήτησε ρε τον Μπρίγκοβιτς? Σπορτ Λισαβόνας και Μπορντό. Το είπε ο ίδιος. Πόσο το. 7,5 εκατομμύρια. Συν ποδοσφαιριστή, τον Καστάνιος, άντε να τα πούμε. 7,5 εκατομμύρια ή τον Καστάνιος έδινα και είπε όχι. Γιατί θέλει να πάρει πρωτάθλημα, άνθρωπος είναι συγκεντρωμένος στον ΠΑΟΚ. Θα πάρω πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και μετά λέει θα φύγω. Μάλιστα. Μα, τι άλλο θες. Και πήρατε center forward που είναι καλύτερος από τον Πινογιώβης και θα είναι αναπληρωματικός. Τον Άπκομ. Τον Άπκομ. Σ' αρέσει ο Άπκομ, ε. Βέβαια. Σ' άρεσε. Δεν ξέρω, έχει κορμί. Λοιπόν, έχουμε πολλές γραμμές. Γεμάτο κέντρο, να μην φλιαρούμε άλλο. Όχι. Καλημέρες, μποντζόρνο. Μποντζόρνο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλώς ο Νάπκομ. Λοιπόν, Κουλιανέ, πώς γίνεται να αποκλείσεις τη Celtic με 4-5 βασικούς off και να παίζει με 13 παίχτες? Για εξήγησε το μου λίγο. Καλά ρε φίλε, τη Celtic απέκλεισε, δεν απέκλεισε καμιά Μπενφίκα. Εντάξει, απέκλεισε μια ομάδα που παίζει μόνη στο πρωτάθλημα της Σκωτίας εδώ και 15 χρόνια. Έχει δεμένο το γάιδαρό της, είναι μια ομάδα. Είναι, δε, 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 άλλος είπα, ναι. Πώς, με το πώς παίχτες έξω έπαιζε η ΑΕΚ και απέκλεισε τη Celtic. Τώρα εσύ τη Celtic θα μας τη βγάλεις τώρα κομμαδούλα. Τι, είναι μια ομάδα που παίρνει αναγκαστικά το πρωτάθλημα στη Σκωτία εδώ και 15 χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε οι Rangers ούτε τίποτα, τη ρίξαν στα τάρταρα και παίζει αναγκαστικά Champions League. Τι να τη βγάλω μαδούλα. Και ήσουν αφρέσκος, καλοκαιρινός, δροσερός από πέρσι, χωρίς απώλειες, ναι. Και την πέταξες έξω για ένα γκολ. Ναι. Ωραία, έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος και ποιος πήρε, ξέρεις, που λες που δεν πήρε. Πήρε Μπογιέ και Πόνσε πήρε, ναι. Πήρε Μπογιέ, ναι. Πήρε Γιαννιώτα, ναι. Και πήρε και Αλμπάνι. Το βλέπω τον Αλμπάνι, εκτός αποστολής, τον έχεις αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αυτά τα πεις αλλού, είμαι διαβασμένος. Ξώνα, δεν έχει σημασία, γιατί έχεις το πρωτά. Δηλαδή, κάτσε τώρα χωρίς πλάκα, φίλε, εξή, είσαι ευχαριστημένος που πήρες τον Αλμπάνι. Άκου να σου πω, ρε φίλε. Αλμπάνι, αντί του Λάζαρου, είσαι ευχαριστημένος. Μα σου είπα τρεις, δεν σου είπα μόνο τον Αλμπάνι. Τρία άτομα σου είπα. Ναι. Τρεις, τους άκουσες. Τους άκουσα, εντάξει, οκ. Ωραία. Ναι. Έφυγε ο Αραούχο, ο οποίος. Για δες ο Αραούχο τώρα είναι τραυματίας, θα είναι δύο μήνες έξω και η ΑΕΚ πήρε τον Πόνσε, που είναι καλύτερος παίκτης. Ο Πόνσε. Για όσους το γνωρίζουν το τόπι. Όχι φίλε, δεν γνωρίζεις εσύ το τόπι, ο Αραούχο είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιστής, ο Πόνσε ψάχνεται δανεικός δεξιά και αριστερά. Έφυγε καλά, καλά. Έφυγε ο Βράνιες, ο οποίος κλαίγατε και πήρε η ΑΕΚ καλύτερο. Ποιος είναι ο καλύτερος, ο Οικονόμου? Ο Οικονόμου, δεν είναι καλύτερο. Αυτοί είμαστε φίλε. Έχει φύγει ο Αραούχο, μου έκανε καλύτερο τον Πόνσο. Έφυγε ο Βράνιες, επειδή έφυγε, μου έκανε καλύτερο στον Οικονόμου. Έφυγε ο Γιώχανσον, θα μου φέρει τώρα τον. Αφού βγαίνει καλύτερο, ρε φίλε, για να μην το πούμε. Δηλαδή είναι. 5 πόντους πίσω από τον ΠΑΟΚ 12. Ναι. Θα το βγει και να το πει, ρε Σιά, εξή τι μα έλεγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενο. Ναι. Αυτοί που φεύγουν πάντοτε είναι χειρότεροι. Παντού. Αυτοί που έρχονται είναι καλύτεροι. Παντού. Παντού. Καλημέρα. Δυστυχώς, ναι, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον, παιδί. Άκου, Κώστα και Νίκο. Λοιπόν, αυτή η CIA που ήρθατε πάνω, κάτι Miami Vice. Ναι, FBI. Κάτι CIA, κάτι Cowboys και κάτι δική μας εδώ, κάτι χωροφύλακες που μαζεύτηκαν εκεί 5.000 παλιοί χωροφύλακοι. Ναι, ναι. Αντί να κόβουν βόλτες και μέχρι να μας προστατεύουν, να προστατεύουν τα αφεντικά τους. Ναι. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να αφήσουν κανένα δεκάρικο, γιατί εμείς τους βλέπουμε τουρίστες. Ανέβηκανε πάνω, εκεί που είστε στις γειτονίες, αφήνετε να βγάλετε. Γιατί ξέρεις, Κωστή. Μαζευτούμε στις γωνίες. Ναι. Οι πιο τσιγκούνιδες είναι οι αστυνομικοί και οι δάσκαλοι. Βγάλετε κανένα φραγκό. Συγγνώμη. Και οι δημοσιογράφοι, κούτρα. Είναι οι τρεις κούτρες αυτοί. Ο δάσκαλος δεν κούτρα. Δεν είχα επαφές, να σου πω και την αλήθεια. Οι τρεις εξουσίες, κούτρες. Οι εξουσίες είναι κούτρες, είναι κουτραδόροι, κουτράρουν. Λοιπόν, έχεις δει δημοσιογράφο να πληρώνει σε γεύμα ποτέ? Εκτός από όχι, πρέπει να φεύγουν αυτοί. Πάλι το αγόρι, πάλι το αγόρι μας, ναι. Εκεί που θα μαζευτούν και θα κάθονται και στις γωνίες, λες και περιμένουν κανένα καρτέρι για γουρούνια, γιατί τζάμπα θα κάθονται. Λες και υπάρχει στο κυνήγι, περιμένουν κανένα καρτέρι, να αφήσουν κανένα φράγκο εκεί. Και τα τζαμπαντάν τελειώσαν, γιατί φύγαν οι Τούρκοι. Φύγαν οι Τούρκοι τώρα με τη λίρα από τη Θεσσαλονίκη. Άρα ευκαιρία είναι με αυτούς που ήρθαν πάνω, οι χωροφυλάκοι και η CIA, αφήστε κανένα φράγκο στην πόλη. Αυτό ήθελα να πω, ρε Κώστα. Σωραίος! Να σε καλά, μωρέ. Περιμένω από τους Μακεδόνες που θα πάνε στη διαδήλωση, ναι, ναι. Να ρίξουν πινελίκι και στην Αμερική.
Δηλαδή τι να λένε, μπιπ, ο Τάδε και η Αμερική, μπιπ, όλους μαζί. Οι σύμμαχοι μας, είπανε ναι στο όνομα του σκοπίου. Σωστό. Οπότε η τιμόμενη χώρα Αμερική, να δω τώρα τα συνθήματά τους. Πήραμε Κίνα πέρσι, φέτος Αμερική, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Τες είναι τιμόμενες χώρες. Άμα πάρουμε τον κοκό, τι θα βάλει, λοντάρια θα έχει εδώ πέρα. Και διαμάντια. Και διαμάντια. Ναι, να βγάλουμε, να δεις ουρές που θα κάνουμε εκεί. Με τον Πόκο Λόκο. Με τον Πόκο Λόκο. Πρώτη βούληση στο ταβούρι θα είμαστε. Πρόξενο. Σιγάρε φίλα έξι, απέκλεισες λέει την ΑΕΚ με πέναντι μέχρι το 92 έφραγμα και τη Βίτη μέχρι το 93 έκανες καθυστερήσεις στο 70 και είσαι ικανοποιημένος. Να, ορίστε. Ήρθε η απάντηση. Βρε, τα πήρε τα λεφτά. Τα πήρε, μαγιά της. Τελείωσε. Τα πήρε, μαγιά της. Τελείωσε. Αλλά δεν θα μας πουλάει τρέλο ότι είναι και καλύτερη αποκλείοντας τη Celtic που η καρδιά μπήκε συγκούλουρη μέχρι το 92 και τη Βίτη που έκανε καθυστερήσεις από το 60. Όχι. Α, μπράβο. Έλα. Καλημέρες, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα, επόμενος, δεν μιλούσε με άλλον πίσω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παιδιά, εγώ είμαι, έτσι. Ναι, εσύ, ναι. Ναι. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο γιατί πήρα τηλέφωνο, γιατί ακούω κάτι διαπιστώσεις ότι έγινε το μάτς με την Αμερική, δεν ξέρω εγώ. Και... Τι έγινε, έτσι... κάτσε, διακόπηση, έγινε το μάτς με... Άκουσα, ξέρω εγώ, κάτι διαπιστώσεις ότι επειδή έγινε το μάτς με την Λαμία, κέρδισα, ξέρω εγώ, γι' αυτό είχα 20.000. Αυτό δεν υπόθηκε. Από ποιον? Από σένα. Είπα εγώ γιατί είχε ο Άρης 20.000 στο Καφτατζόγλιο σήμερα, άκουσες κάτι? Είπες στο προηγούμενο Αργιανό που πήρε ότι επειδή έγινε το μάτι στην Λαμία και επειδή κέρδισε και επειδή το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο, γι' αυτό να πούμε ήταν 20.000. Φίλε, άλλο ραδιόφωνο άκουγες, δεν μίλησα καθόλου εγώ. Φίλε, άλλο ραδιόφωνο άκουγες, πραγματικά. Δεν σχολιάσαμε τίποτα σήμερα για τον Άρη. Ο Τρέγιας θα το πες στο άλλο ραδιόφωνο. Μπορεί να άκουγες άλλο ραδιόφωνο και να βγήκες να το πεις εδώ. Δεν μίλησα καθόλου σήμερα για Άρη. Δε, λάθος. Θα μπερδεύτηκε. Ναι, μπερδεύτηκε. Λοιπόν, να πω αυτό που θέλω. Πες το, ναι, αυτό πες το, βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε λίγο. Ο Άρης είναι μια βομβαρδισμένη πόλη. Είναι 4 χρόνια βολόδερνε. Εσείς τη βομβαρδίσατε σε εμφύλιο πόλεμο. Με τις κουντούφιλδες παίζαμε. Και τώρα ξαφνικά, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, βλέπω, ξέρω εγώ, 5 μπαλιές. Ναι. Δεν βλέπω μπαλάρα. Ναι. Βλέπω 5 μπαλιές, βλέπω κάτι. Μια χαρά βλέπεις, όχι 5, παραπάνω βλέπεις. Okay. Ναι. Λοιπόν, όπως και να είχε το πράγμα και με τις κουντούφιλδες να έπαιζα, επειδή είμαι Άρης, μέσα στην πεντάδα θα ήμουν. Ναι. Τώρα έχεις και καλή ομάδα, αλλά θα είσαι σίγουρα στην πεντάδα. Ναι, λέω εγώ. Υπάρχει διαφωνία πουθενά σε αυτό? Όχι. Μα αυτό σου λέω, δεν είπαμε κάτι. Εγώ έχω αμφιβολίες. Εγώ δεν έχω. Νομίζω ότι ο Άρης είναι σιγουράκι στην πεντάδα. Έτσι πως τον βλέπω και τον Άρη και τους άλλους. Αν δεν τον κλέψετε πάλι τον Άρη, θα πάτε καλά. Ποιος να τον κλέψει? Οι ίδιοι. Α, λες εσείς τους Αριανούς. Ναι. Οι ίδιοι, ναι. Αν είστε τίμοι και σωστοί απέναντι στο σωματείο και στην εταιρεία, θα πάτε καλά. Αν είστε κλέφτες όπως ήσασταν τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα πάτε καλά. Αυτό που λέω να σε πω κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, αλίμονο από τους τίμιους που είναι τίμοι γιατί δεν μπορούν να είναι άτιμοι και από τους ηθικούς που είναι ηθικοί γιατί δεν μπορούν να είναι ήθικοι. Βρε, να είμαι ανήθικος απέναντι στον εχθρό να είμαι. Στο σωματείο μου, άκου εμένα. Στο σωματείο μου πρέπει να είμαι ηθικός και ανήθικος στον άλλον για να έχω ηθικό το σωματείο μου. Μπορώ να κλέβω εγώ το σωματείο μου. Σωστό. Σωστό. Όλο το box που παίζουμε με τους Αριανούς είναι αυτό. Σωστό. Ούτε η μπάλα έχω ενστάσεις ούτε τίποτα και καλώς ο Καρυπίδης την μπάλα επάνω και πανέξυπνος. Και γνώστης είναι του ποδοσφαίρου. Φαίνεται ότι κινείς του. Ναι, ωραίος είναι ο Κάρι. Την άλλη μεριά, ακόμα δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Ναι. Να σε καλά, Αργιανέ, πάμε. Εγώ τα λέω όλα. Τα λέω όλα. Όταν πήγε η Παντελιάδου και είπε δεν μας πληρώνει ο έφορας κτλ. Λέω κύριε Κατσαρή, 650 παίρνεις. Ναι, δεν αλλά Παντελιάδου, φίλε, εγώ ναι. Άλλα άμαθα για την Παντελιάδου. Τι πήγαινε και έτρωγε μαζί με τους Αριανούς στα τραπέζια πριν φύγει. Ήτανε μπερδεμένη κατάσταση. Άστο Κωστή. Ναι. Άστο. Δεν την πληρώνετε την Παντελιάδου ή δουλεύει στο Μασούτι? 13, όλες δουλεύουν στο Μασούτι. Ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Τα 650 ξέρετε τα παίρνει. Δεν υπάρχει ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνω. Τα Μασούτια φέρνει τα σεντόνια και τα παίρνει εσύ. Έλα, φίλε Αργιανέ, κλείσε με αυτό. Τι θες να πει? Ρίξτο. Να πάμε, έχουμε πολύ κόσμο. Τώρα αυτό που μα λέει να πούμε ιστορίες, κλέβαμε για ποιο, για το Σαουρίδη, μιλάει για την Κεσίνα. Δεν είπα ονόματα, κύριε. Τα παγωμένα χρέη του ΠΑΟΚ να πούμε. Εγώ τον κόκκι δεν τον χρέωνα 800, να του δώσω 250. Φιλέ, να σου πω κάτι. Δεν είπα ονόματα. Τα παγωμένα χρέη εκεί στον οπαδό του Άρη. Για τον παράγοντα μιλάω εγώ. Και το να εξή τον κλέβανε με που έπεσε γάμα εθνική. Έπεσε γάμα τον κλέβανε, ναι, η ΑΕΚ έκλεβε. Τώρα όμως ο Μελισσανίδης δεν κλέβει. Τσικούνης είναι, αλλά δεν κλέβει. Γιατί δεν τους λες, γιατί δεν όλα τα λέει, φίλε, καλά. Είσαι λάθος εδώ. Όλους ξεφωνίζει και όλους ξεπατώνει. Είμαι εδώ καθημερινά και τον ακούω. Να είσαι καλά, επόμενος. Τους ξεπατώνει όλους και τους περνάει 100 γενές. Τελείωσε. Όλη η φασαρία, ναι. Τον Άρη, εγώ τον σέβομαι. Τους Αριανούς έβριζα που κλέβανε τον Σωστός. Άρη. Σωστός. Όπου έχω ένσταση και λέει κάτι ευρωπαϊκό, εδώ θα είμαι. Αλλά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι είναι λυράτος. Πραγματικά λυράτος. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
Φίλε μου, μια ερώτηση. Το Πετράκη σαν coach τον έχεις εκτίμηση cool? Τον έχω, ναι. Όχι. Εγώ τον έχω. Όχι, γιατί όχι, είναι σε μια ομάδα. Ο Κουλ λέει ότι τον έχει. Εγώ δεν τον έχω. Ωραία, δεν τον έχεις. Και δεν τον έχω γιατί άλλαξε, άλλαξε τη φιλοσοφία του. Κλείνομαι και φεύγω. Πάω να παίξει ανοιχτά και συμμετέχει σε μια ομάδα σαν τη Βέρεια, η οποία είναι πιο αμαρτωλή και από τη Μαγδαληνή. Θα γιάνε, ναι. Αλλά κάθε χρόνο τον Πετράκη τον βγάζει πέντε παίκτες και τους αφήνουν και φεύγουν. Βρωμάει τα Γιάννενα σαπίλα, να πούμε. Πάμε παρακάτω, φίλε, εγώ τον έχω σε εκτίμηση τον Πετράκη. Ας το άφηνα το ρόστερ. Ο Δασκαλάκης τι θες είχε στα Γιάννενα, ξέρεις? Ο Δασκαλάκης. Πασχαλάκης. Ναι, ναι. Τι ήταν, ήταν τρίτος κύπερ? Όχι, τρίτος, δεύτερος ήταν, αφού είχε παίξει και με τον Πάο κάποια μα. Δεύτερος ήταν Βελίδης Πασχαλάκης, νομίζω, κάπως έτσι. Το πήρες, τον έκανες πρώτο, έτσι. Ναι. Κουλ, σε ακούω ώρες και λέω απορώ, δηλαδή ο Πάοκ δηλαδή πρέπει να είναι μεικτικός μου. Σε ακούω να πούμε λες για τον Κρέσπο και για τον Βαρέλα και νομίζω... Κάτσε ρε φίλε, εσύ πήρες Τσιτώντα και Μπάρκα ρε φίλε και τους έχεις κάνει. Το κατάλαβα, ο Μπάρκας και ο Τσιτώντας που έπαιζαν. Θα απαντάς αυτά που σου λέω, ο Τσιτώντας και ο Μπάρκας που έπαιζαν. Εγώ σε ακούω και νομίζω ότι έχεις τη μεικτή κόσμη. Κοίταξε, από σένα έχω κλάσει ανώτερη ομάδα, δεν το λέω εγώ. Πάνε δες την αξία της ομάδας, δες και τη δικιά μου. Αυτός θα μετράει με τα λεφτά μου. 30 εκατομμύρια κάνει δικιά σου, 60 κάνει δικιά μου. Ποιος έχει καλύτερη? Πραγματική αξία ποια είναι? Και η πραγματική. Η Real ήταν η Γκαλάκτικος και η Μπαρσελόνα έπαιρνε τίτλους. Μα δεν νομίζω, έπαιρνε τότε. Οι Γκαλάκτικος πήραν πολλά πρωταθλήματα τότε, φίλε. Μην νομίζεις. Ναι. Το ότι δηλαδή, είσαι πιο. Άκουσε με. Εγώ σε παραδέχομαι το ότι είσαι πιο μάγκας από μένα και πιο μπασμένος, σε λέω Μελισανίδη. Εκεί σου βγάζω το καπέλο. Ξέρω, είμαι αφελής. Φίλε μου, ξέρω τόπι. Εσείς δεν ξέρετε τόπι. Εσείς πάτε, παίρνετε τα κρυάρια, τα ξοπληρώνετε και εγώ πέφτω. Να σε καλά, φίλε. Ναι. Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι ο Μελισανίδης. Είναι μάγκας, τον είπαμε. Βγάζουμε τον καπέλο. Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά τη βλακεία σας στην ποδοσφαιρική. Που πετάμε, σκορπάμε λεφτά. Και έχει τον αεξίο 20% να βρίζει και 80% να αποθεώνει. Έλα, ρε φίλε. Το 80% θα ήταν ίσως 50-50, 40-60. Αν δεν έκανα τις... Αν εσείς δεν ήσασταν βλάκες... Ναι, και αφελείς. Και αφελείς, ναι. Γιατί πέρσι το πρωτάθλημα το έχασα λόγω αφέλειας και μόνο, έτσι. Ήμουν άπειρος 100%. Αλλά τι να συγκρίνω τώρα. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΕΚ, πλάκα με κάνετε ρε αεξίδες. Πλάκα με κάνετε ρε αεξίδες. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΕΚ, τι σχέση έχουν τα δύο? Μην επηρεάζεσαι. Ναι. Με τα λεφτά που ξοδεύει. Δεν επηρεάζουμε τα λεφτά. Παίρνω τους παίχτες ένα προς ένα. Θες αύριο να τους πάρουμε τέτα ένα προς ένα. Θα σου πει, έχεις τον Σακόφ και εγώ τον Άλεφ. Ποιον Άλεφ? Ναι, ποιος είναι ο Άλεφ? Τον πήρε δανεικό τον Άλεφ. Τα χώρισε ένα παιδάκι από την Κύπρο. Ποιος είναι ο Άλεφ? Ο Σακόφ έπαιζε στην Ουκρανία, έπαιξε τελικό Europa League. Τι να λέμε τώρα. Έχω τον Γαλανόπουλο και εσύ τον Μαουρίσιο. Ναι, από τη Ζενή τον πήρα. Τι, η Ζενή δεν ήξερε. Έχω τον Σιμόε και έχει τον Κάνια. Ναι, εδώ είναι καλύτερο ο Σιμόε. Εγώ θα τα λέω όλα. Έχω τον Λιβάγια και έχει τον Πρίγιο. Καλή και οι δύο. Έχω τον Μπάρκα και έχει τον Πασχαλάκη. Καλή και οι δύο. Έχω τον Οικονόμου και έχει τον Κρέσπο. Καλύτερος είναι ο Κρέσπο. Ναι. Ό,τι και να μου λέτε είναι καλύτερος ο Κρέσπο. Αν εξαιρέσω δηλαδή θα σου πει. Ναι, αλλά πίσω από αυτούς. Εγώ... Μάτος και τον Βιερίνη. Ναι. Πού αλλού είσαι θα σε πει ο Αεξής καλύτερος? Έχω και τον Μπέλκα, ρε φίλε. Και πού είμαι καλύτερο, ότι έχω άλλου 11 από πίσω, ενώ η ΑΕΚ δεν έχει. Αυτό λέω. Αυτό λες. Πάει ναι. Τελείως. Ότι η ΑΕΚ έχει αυτού του 11 καλού παίχτε όλου, αλλά από πίσω ποιον έχει. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα. Ποιον έχει τον επόπτη έχει, ρε. Α, καλύτερο. Ναι, έτσι το δέχομαι. Εσύ τι έχεις? Εγώ δεν το έχω. Γραμμένο. Εγώ είμαι φελό, είμαι αφελή. Ό,τι θε, εδώ με κράζω. Είμαι φελό και αφελή. Ο άλλο είναι δυνατό. Το γραμμένο το στείλει σε το ποντιακό. Γραμμένο τον καμπούρι έχει θα τον άλλον. Αν πάνε σε ένα ποντιακό χώρο, φέρε μου μια πόντια. Σαρακατσάνα θα σε φέρει. Σαρακατσάνα θα σε φέρει, δεν θα βρει την πόντια. 80 πόντια στη Σαρακατσάνα θα σε φέρει. Καλός άνθρωπος είναι, αλλά. Καλημέρα, πάμε, δεν είναι πάμε. Για τέτοιες δουλειές. Έλα με τρελάτε. Έλα, φίλε. Σαρακατσάνα. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Γιάννης από Χαλκιδική. Λοιπόν, οι αξίδες βγαίνουν εφάρσος και λένε ότι ξέρεις κάτι, φέτος θα το πάρω πως το πήρα πέρυσι. Γλυκαθήκαν από πέρυσι. Ναι. Πώς το πήρα και λέει θα το πάρω και φέτος. Αν είσαι αφελής και του το δώσεις και φέτος θα σε ξεπατώνουμε και... το δίκαιο. Όχι. Ναι. Αν την πατήσεις και φέτος δεν είσαι αφελής, είσαι χαζός. Σωστός. Όποιος κάνει δεύτερο φορές το ίδιο λάθος είναι πέρυσι χαζός. Πέρυσι ήσουν αφελής, φέτος είσαι χαζός. Ναι. Και πάμε τώρα στα ρόστερ που λέτε. Ναι. Έχουν παίξει σαν τον Business Variety. Που τον έχω εγώ ρεζέρβα, Κωστή μου. Που τον άμα είστε ηλίθιοι και ήπιε δύο μπουκάλια ουίσκι και τον έχετε τον Μπίσεσβαρ τιμωρημένο, δεν σας φταίει η ΑΕΚ. Δεν έχει πια μπουκάλια. Εάν τον Μπίσεσβαρ, τον καλύτερο, ποιοτικότερο όντως παίκτη του πρωταθλήματος, δεν τον έχετε μισή ώρα, ξεκλειδώνετε μια. Είστε ανόητοι εσείς, δεν φταίει η ΑΕΚ. Έχω στον πάγκο τον Άπκο, έχω τον Σοβαρέλα. Έχει Βαρέλα. Έχω στον πάγκο τον Μπίσεσβαρ, ναι. Έχει Βαρέλα πίσω.
Έχει Τσιγκρίσκη, ο οποίο. Πρόσεξε, ο Τσιγκρίσκη είναι για μένα ίδιο επίπεδο με τον Βαρέλα. Για μην ο Τσιγκρίσκη δεν παίζει όμως. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά έχει ένα παίχτη πολύ ποιοτικό και σα το πειράζει. Και όσο μιλάτε για το Σιμόεφ, μην το συγκρίνει με τον Κάνια. Να το συγκρίνεις με το Βέρμπλουμ από εδώ. Αναγιά σου, Κωστή μου, γιατί εντάξει, με πέρδεψε. Με το Βέρμπλουμ συγκρινέ το μου. Ο Βέρμπλουμ. Ο Κάνια θα είναι πίσω. Θα σου πούνε όμως οι αξίδες, κάτσε να το δούμε, κάτσε να το δούμε. Λες και δεν τον έχουμε δει 10 χρόνια. Θα τον δείτε, Βέρμπλουμ. Θα τον δείτε. Περιμένετε και θα τον δείτε. Και εγώ τον Μάρλον Μπράντο τον έβλεπα στις ταινίες και μετά τον είδα γέρο. Έτοιμο να πεθάνει σε μια ταινία. Ναι, αλλά τα καλές οι ταινίες που είδες. Και άλλαξα το κανάλι στην τελευταία ταινία. Αλλά μέχρι να φτάσει στο τέλος ήταν καλές οι ταινίες. Και αυτό ο Βέρμπλουμ τι είναι, ένα τσεκούρι. Ένα δαμανάκι με ύψος. Τελευταίο σε τι χαφάρα είναι αυτό ο Βέρμπλουμ, να πούμε. Κάτσε τώρα, θα έρχεσαι κάτι δευτέρα στο τέλο. Πω, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι αμετράμε, τι κάρτε που θα τρώει. Έλα, φίλε, καλημέρα στο τελευταίο γιατί γίνεται παζουλισμό σήμερα. Ποιο είναι ο Βέρμπλουμ πια, 32 χρονών αγύμναστο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Μάλιστα. Από Αφρίου 5 καλό καλημέρα, παιδιά. Χώστα γρήγορα γιατί κλείνουμε. Έχει 30 δευτερόλεπτα. Πάμε. Θα ένα κομμάτι σου τη εκπομπή. Είναι αφιερωμένα από μένα το σύνδεσμο μόνο την αμορφή του Παναγιώτη του Βίτ Θεσσαλονίκης. Ναι. Για συντελεστή και το κολαστήριο του ράδιο Μετρόπολης, ναι. Και το προσωπικό και το ίδιο σχολείο της Φλόρ. Ναι. Και τα σώμα της ασφαλείας όλου του κόσμου. Δημόσια και ιδιωτικά. Και κατσία των δυνάμεων του κόσμου. Σε αυτό το αεροπορία και ελαστικό. Αξιωματικούς οπλίτες σε φτερά. Ναι. Και εγώ, Κώστα, μπορεί να μην είμαι ομάδα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει μια άλλα που θα δικαιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ο Θεός στο τέλος κάνει αυτό που πρέπει. Καλημέρες Μασά μου, να είσαι γερός και εσύ και όλοι εκεί στη σχολή τυφλών. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι κλείνει και το σημερινό Rap and Cool Show. Έχουμε μαζί μας και την Wit Vision, έτσι, η οποία είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision. Αμέσως μετά ακολουθούν τα τρελά αγόρια, εδώ πέρα πλάκα τέλος. Εμείς με τους φίλους μου, τους παοξίδες, τους φίλους μου, τους αεξίδες, το απόγευμα θα κάνω μια σύγκριση roster, έτσι, θα τα βάλω λίγο κάτω. Λίγο μετά τις 12, Τζόρτζιο Μπούζος. Όπου και αν ανοίξει μια πέτρα από κάτω, ένα μπούζο θα το βρούμε. Θανάση μου, με ενημέρωση. 2 με 4, Κωστής Ραπτόπουλος, Γρηγόρης Κόκκινος. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Αύριο πάλι μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο, με Νίκο Κουλιανό, λίγο μετά τις 8. Τότε, φιλιά σε όλους, καλημέρες!